Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά, στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, εκείνο που προβληματίζει από χθες ιδιαίτερα ολόκληρη τη Θεσσαλία, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, είναι τα κρούσματα ευλογιάς τα οποία έχουν εντοπιστεί σε κοπάδια πολλών παραγωγών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ληφθούν αυστηρά μέτρα. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι να κλείσουν τις μονάδες τους, τα σφαγεία σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα να παραμένουν κλειστά. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και εξειδικεύθηκαν και αναβαθμίστηκαν σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα οποία όμως προβληματίζουν τους κτηνοτρόφους. Έτσι, γιατί είναι μια παραγωγική ομάδα που έχει δεινοπαθήσει αρκετά. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με την πανόλη, σύν όλα τα άλλα, να μην τα συζητάμε, να μην τα ξαναλέμε μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ για τη Θεσσαλία. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και μέσα από ρεπορτάζ, αλλά και με καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής, τι γίνεται, πώς ανησυχούν οι ίδιοι, αλλά τώρα πώς ανησυχούν και οι κρεοπόλες. Γιατί εκείνοι δέχονται και τον αντίκτυπο των όσων συμβαίνουν, με τιμές σε κρέατα και άλλα είδη να αυξάνονται και την ζήτηση να μειώνεται ταυτόχρονα. Λοιπόν, 24 ώρια απεργία σήμερα των εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών, μια απεργία που έγινε υπό την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Υπουργείου Παιδείας, γιατί κατατέθηκε αγωγή με σκοπό αυτή η απεργία να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, όπως επίσης και πολλά ακόμη θέματα. Εδώ μαζί θα παρακολουθήσουμε, αφού πρώτα πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με την επισήμανση ότι φέτος ήταν η δυσκολότερη περίοδος των τελευταίων 40 ετών, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρωτολογία του στην πρώη μερισίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις φυσικές καταστροφές. Κάνοντας έναν απολογισμό της φετινής προσπάθειας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ενώ πέρσι ήταν μια πολύ κακή χρονιά με καμένα 1.754.000 στρέμματα, φέτος κάηκαν 440.000 στρέμματα με μέσο όρο 20 ετίας τα 500.000, όπως είπε. Πρόσθεσε ότι με το νέο δόγμα πρώτης προσβολής της πυρκαγιάς, το 98% των συνολικά 9.000 και πλέον πυρκαγιών αντιμετωπίστηκαν τα πρώτα λεπτά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Αίγης ύψους 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με το οποίο, όπως υπενθύμησε, η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα αποκτήσουν τα νέα Καναντέρ το 2027, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον στόλο των οχημάτων της πυροσβεστικής. Απευθυνόμενος δε στον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι άλοθη, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν έχει κόμμα και χρώμα και αποτελεί κίνδυνο και απειλή τους πάντες. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός απουσίαζε από την Ολομέλεια κατά την ομιλία του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά και επέστρεψε όταν στο βήμα του ομιλητή ανέβηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώπιον ευρωβουλευτών, βουλευτών, πλήθους κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πραγματικής οικονομίας, ως εθνικό στόχο έθεσε την αναστροφή της απόκλησης από το μέσο ευρωπαϊκό όρο ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για πολιτικό υποκείμενο αλλαγής, αλλά και για την ανάγκη μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, η οποία θα υποστηρίξει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τις μεγάλες ρήξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας έδωσαν ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι κύριοι Φάμελος, Φαραντούρης και Γκλέτσος και δεκάδες βουλευτές και στελέχη όλων των τάσεων. Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασελάκη, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος αποχώρησε πριν από την ομιλία Τσίπρα.
Με τη δεκαήμερη απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, προσπαθούμε να εμποδίσουμε την περαιτέρω διάδοση της ευλογιάς, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη δημόσια υγεία, καθώς η νόσος προσβάλλει μόνο τα πρόβατα, και επεσήμανε ότι στόχος είναι να διασωθεί το ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, τόνισε ότι μετά το δεκαήμερο, στις περιοχές που είναι καθαρές, πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να άρει τα μέτρα, ακολουθώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά πιθανά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται να παρατηρηθούν ελλείψεις στην αγορά. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία, διότι ο ιός μεταφέρθηκε από τη Βόρεια στη Νότια Ελλάδα. Μια αποπνικτική κατάσταση επικρατεί στο κέντρο της Ρόδου, με περιοχές όπως η Πλατεία Ελευθερίας και τα Θέρμανα έχουν μετατραπεί σε άτυπους καταβλισμούς μεταναστών. Οι εικόνες που αποδεικνύουν το χάος που έχει δημιουργηθεί, με ανθρώπους να διαμένουν σε χαρτόκουτα και πρόχειρες σκηνές κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με καταγγελίες, η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις υποδομές της πόλης να μην επαρκούν για να διαχειριστούν την κατάσταση. Οι φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν ανθρώπους να ζουν χωρίς καμία στοιχειώδη υποδομή σε αυτοσχέδιες κατασκευές, οι οποίες αποτελούν τη μοναδική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί για τη δημόσια υγεία και την εικόνα της πόλης, ενώ οι μετανάστες συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Για πάμε τώρα να πιάσουμε αναλυτικά ένα προς ένα τα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στη Θεσσαλία. Αρχίζουμε από τη Λάρισα και καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση για να μας δώσει τα νεότερα. Γεια Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα Βάσο, καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Και έχουμε τώρα την ευλογιά. Έτσι, μετά την Πανόλη, το νέο πλήγμα που έρχεται να χτυπήσει την κτηνοτροφία. Τα λέμε και τα συζητάμε και από χθες. Είχαμε και χθες εδώ τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κέλλα, ο οποίος μας εξηγούσε ότι αυτή η ζωονόσος, γιατί από αυτή την νόσο απειλούνται μόνο τα ζώα, δεν είναι σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, αλλά η συγκεκριμένη, η ευλογιά σε σχέση με την Πανόλη, είναι ότι είναι περισσότερο μεταδοτική. Άρα έχουμε δει και σήμερα πια έχουν εφαρμοστεί παντού τα πολύ αυστηρά μέτρα που έχει αποφασίσει το Υπουργείο. Οι κτηνοτρόφοι όμως τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν καταφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη Θεσσαλία να σταθούν όρθιοι. Παλεύουν με τα απάλευτα πια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αρχικά να πούμε Βάσο, έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρόκειται για μια πολύ μεταδεδομένη ασθένεια στα εγωπρόβατα, πολύ πιο μεταδοτική από ό,τι είπαν όλοι, και μάλιστα μιλώντας και με επιστήμονες, γιατί και εμείς επιστήμονες δεν είμαστε, συμβουλευόμαστε στους ειδικούς για να μάθουμε, εννοείται, για να γνωρίζουμε και να ενημερώσουμε φυσικά και τους κτηνοτρόφους. Εάν νοσήσει λέει ένα εγωπρόβατο, μπορεί λέει, το μικρόβιο αυτό να εμφανιστεί ως και σε 6 μήνες. Δηλαδή μπορεί να νοσήσει τώρα και να φανεί σε βάθος εξαμήνου. Ενώ με την Πανόλη ήξερα μέσα 72 ώρες τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή γι' αυτό και να καταλάβουμε λίγο πόσο πιο σοβαρά είναι τα πράγματα με το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σίγουρα τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά και είναι αυστηρά γιατί όπως πούμε είναι πιο μεταδοτική. Από την άλλη όμως, ενώ ξεκίνησε από τον Εύρο δειλά-δειλά, γιατί κάποιοι λένε μα γιατί τώρα αυτά τα μέτρα, γιατί δεν ελήφθησαν νωρίτερα. Γιατί ξεκίνησε από τον Εύρο δειλά-δειλά, αλλά βλέπουμε με την Κόρινθο, σε άλλες περιοχές. Ναι, γιατί είχαμε διασπορά στη συνέχεια. Μέσα σε ένα 15ήμερο είχαμε διασπορά σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν λαμβάνονται αυτά τα αυστηρά μέτρα με το πρώτο κρούσμα. Ακριβώς. Γιατί το πρώτο κρούσμα ήταν τον Αύγουστο και η διασπορά έγινε τώρα, έτσι, το τελευταίο 15ήμερο. Επίσης, αυτό που δεν ξέρουν και ακόμη και οι αρμόδιες αρχές και κάνουν την ιχνηλάτηση είναι να δουν τελικά πώς έγινε η μετάδοση της ευλογιάς. Από μετακίνηση εγωπροβάτων, έγινε από ζωοτροφές. Αναζητούν και αυτοί να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς έγινε η μετάδοση αυτή της ευλογιάς. Πάντως, πρέπει να ξέρουν ότι οι κτηνοτρόφοι μας παρακολουθούν, τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Τα πρόστιμα επίσης που θα επιβληθούν σε κάποιον που θα κάνει κάποια παράβαση, θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Δεν μπορούν για τουλάχιστον 10
10 ημέρες να μετακινηθούν με τα εγωπρόβατά τους. Δεν υπάρχουν τα γνωστά βοσκοτόπια, θα πρέπει να παραμείνουν δηλαδή σε σταυλισμό. Θα πρέπει επίσης, ξέρουμε ότι παραμένουν κλειστά και για 10 ημέρες τα σφαγεία όλης της χώρας, όπως δει και στην Θεσσαλία φυσικά. Ναι. Επίσης απαγορεύεται και η μετακίνηση των εγωπρόβατων, γιατί αρκετοί λόγω και του καλοκαιριού είχαν τα εγωπρόβατά τους σε ορεινές περιοχές. Δεν μπορούν να τα μετακινήσουν λοιπόν από τις ορεινές ζώνες στις παιδινές, και αυτό απαγορεύεται για αυτό το δεκαήμερο. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν στον κτηνοτροφικό κόσμο, που όπως πολύ σωστά είπες, δέχεται απανωτά χτυπήματα. Έχουν χαθεί μόνο από την ευλογιά 17.500 ζώα με 104 κρούσματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στον Ντάνιελ χάθηκε το 10% του ζωικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία μόνο. Είμαστε μια περιοχή. Και δεν έχει αντικατασταθεί. Και δεν έχει αντικατασταθεί, γιατί ακριβώς το μέτρο. Όχι, όχι. Για την αντικατάσταση σίγουρα των ζώων τους δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, δεν έχει γίνει κατορθωτό να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια που υπάρχουν και να φέρει αποτέλεσμα. Άρα το χαμένο ζωικό κεφάλαιο από τον Ντάνιελ συνεχίζει να είναι χαμένο ζωικό κεφάλαιο ακόμη. Βεβαίως, ένα χρόνο μετά, και είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα για αρκετούς κτηνοτρόφους. Κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ακόμη και το επάγγελμα, γιατί δεν μπόρεσαν τελικά να σηκώσουν κεφάλι, δεν μπόρεσαν να ξαναφτιάξουν τα εγωπρόβατά τους. Μην ξεχνάς ότι δεν χάθηκαν μόνο τα εγωπρόβατα, χάθηκαν ζωοτροφές, χάθηκαν μηχανήματα χιλιάδων ευρώ που δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν και πάλι οι κτηνοτρόφοι. Άρα, μιλούμε για ακόμη ένα χτύπημα, γι' αυτό είναι ότι δεν αντέχουν άλλο. Εγώ σήμερα ρώτησα τον κύριο Κέλλα, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Λαρισαίο, σχετικά με το ρεπορτάζ που κάναμε, αν θα ληφθούν και μέτρα. Γιατί από τη μία μέτρα για να μην μεταδοθεί ευλογιά, αλλά μέτρα στήριξη θα υπάρξουν στους κτηνοτρόφους. Δεν είπε. Είναι μόνο το ζωικό κεφάλαιο το οποίο που έχει ήδη χαθεί και δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει, ναι, όλο αυτό με την ασθένεια. Σκέψου βάζω ότι πλέον οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να κρατήσουν στα επιμνηστάσια του τα εγωπρόβατα, δεν μπορούν να τα βοσκήσουν. Τι σημαίνει αυτό? Θα καταναλώσουν περισσότερες ζωοτροφές. Γι' αυτό και υπήρξε και πρόταση από τους κτηνοτρόφους, μήπως η κυβέρνηση τελικά, για να μην υπάρξουν και παραβάτες, να δώσει ζωοτροφές στους, να παρέχει δηλαδή ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους, γιατί αδυνατούν πλέον να, ακόμη και αυτό το κόστος να μπορούν να το σηκώσουν οι κτηνοτρόφοι. Ναι. Γιατί όσο, ναι, κρατάς τα εγωπρόβατά σου μέσα, πρέπει να τα ταΐσεις και περισσότερο. Ναι. Γιατί όσο είναι σε χορτολιβαδική έκταση, λες κάπως θα μειωθούν οι ζωοτροφές. Ζητούν λοιπόν μέτρα στήριξης οι κτηνοτρόφοι τώρα, αν και έπρεπε να το είχαν κάνει λέει χθες, και με την Πανόλη δεν ελήφθησαν τέτοιου είδους μέτρα, την ίδια ώρα που ξέρουμε ότι είμαστε μια περιοχή που έχει χτυπηθεί αλίπητα και από τα καιρικά φαινόμενα. Ας ελπίσουμε, θα το εξετάσουν βέβαια από το Υπουργείο. Αυτό που προέχει για το Υπουργείο τώρα είναι η μετάδοση, να μην υπάρξει μεγάλη μετάδοση της ασθένειας, γιατί όπως είπαμε είναι μια ασθένεια άκρως μεταδοτική και δυστυχώς, όπως λένε οι κτηνίατροι, είναι μια ασθένεια η οποία φαίνεται αμέσως. Δηλαδή, στο εγωπρόβατο φαίνεται αμέσως, στα εγωπρόβατα, δεν είναι σαν την Πανόλη δηλαδή. Και είναι και πολύ άσχημο στο ζωντανό. Δηλαδή, κατευθείαν ο κτηνοτρόφος με το που θα δει κάτι περίεργο στα εγωπρόβατα τους, πρέπει να καλέσει οπωσδήποτε τις αρμόδιες αρχές, αν και όπως έχουν ήδη πει από την κτηνιατρική υπηρεσία, έχουν ήδη ξεκινήσει αυστηρούς ελέγχους. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και κυρίως να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι, έστω και με αυτό το μέτρο, το πρώτο μέτρο στήριξης με ζωοτροφές. Μάλιστα. Δηλώσει σήμερα και από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χριστοκέλλα, όπως είπες και εσύ, Σοφία, άλλωστε για τη Θεσσαλία και για τον πρωτογενή τομέα, το θέμα των ημερών, έτσι ένα κρίσιμο ζήτημα που μπορεί να καθορίσει με ακόμη χειρότερο τρόπο την λειτουργία συνολικά της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας, με τόσα χτυπήματα, με τόσα πλήγματα, με τόσες αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις που ακόμη περιμένουν. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Κέλλας. Στην έκραση της ευλογιάς, τα εγωπρόβατα και την επί δεκαήμερο απαγόρευση μετακίνηση ολόκληρη τη χώρα για οποιοδήποτε σκοπό, αναπαραγωγή, πάχυση, βόσκηση και σφαγή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε με δηλώσεις ο Υπουργός κ. Χρυσοσκέλας από τη Λάρισα. Είναι γεγονός ότι έχουμε την ευλογιά των εγωπροβάτων, η οποία βρίσκεται σε έξαρση. Για τον λόγο αυτό, μετά από μια σύσκεψη που προηγήθηκε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίστηκε η επί δεκαήμερων απαγόρευση μετακινήσεων για οποιονδήποτε σκοπό των εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα. Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί η κτηνοτροφία αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας και βεβαίως οι εξαγωγές και ειδικότερα της φέτας μας
σημαντικός τομέας της οικονομίας μας. Γίνεται χνηλάτιση, έχουμε τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή του Εύρου από τα τέλη Αυγούστου. Είχαμε σποραδικά κρούσματα, ένα στην Ροδόπη, ένα στην Καβάλα και ένα στις Σέρες. Όμως από προχθές έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα και στη Μαγνησία αλλά και στην Κόρινθο. Αυτό είναι που μας θορύβησε, γι' αυτό το λόγο πήραμε και αυτά τα μέτρα εφόδου, ας πούμε, σε πρώτη φάση, ώστε να περιορίσουμε άμεσα την μετάδοση. Το πώς μεταφέρθηκε στη Μαγνησία ή στην Κόρινθο δεν το γνωρίζουμε. Γίνεται η χνηλάτιση. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο εάν θα λυθούν με τα στήριξη του κτηνοτρόφους. Καταρχήν, η απαγόρευση μετακινήσεων είναι για ένα δεκαήμερο και βοηθάει σε αυτό και το γεγονός ότι μεσολαβεί το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα έχουν εκδοθεί μια κία για τις αποζημιώσεις για την Πανόλη, η οποία έχει τιμές προσαυξημένες μέχρι και πάνω από 100% σε σχέση με τις περισσινές τιμές. Τις ίδιες τιμές ισχύουν βεβαίως για την ευλογιά, αλλά σας είπα, πρωταρχικός σκοπός μας είναι ο περιορισμός και στη συνέχεια η εκκρίνωση της ευλογιάς. Τα μέτρα για τον τροφικό κόσμο είναι πλέον αυστηρά για τουλάχιστον 10 ημέρες. Μάλιστα, θα επιστρέψουμε στο θέμα στη διάρκεια της εκπομπής για να δούμε ακόμη περισσότερα. Τώρα πάμε, Σοφία, να δούμε σε ένα άλλο Υπουργείο, στο Υπουργείο Κλιματικής Αρρωγής, τι ανακοινώσεις έγιναν από τον Υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, σχετικά με την κρατική αρρωγή. Μίλησε για νέα δεδομένα που δείχνουν ότι η κρατική αρρωγή έχει φτάσει στα 92 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που όμως τελικά οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες δεν το βλέπουν, γιατί ακούμε τα ποσά όλα αυτά κατά καιρούς βάζω, που προφανώς, για να τα λέει ο Υπουργός, θα δίνονται. Από την άλλη, όμως, οι κάτοικοι ήταν έξω από το Δημαρχείο χθες που βρέθηκε ο κύριος, το επιμελητήριο που βρέθηκε χθες ο κύριος Τριαντόπουλος, και διαμαρτύρονται γιατί τα χρήματα αυτά δεν έχουν φτάσει στα νοικοκυριά. Δεν το βλέπουν οι επιχειρηματίες. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη δεν μπορούν να συνέλθουν, ακόμη δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, όπως χαρακτηριστικά λένε, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι κάτοικοι, γιατί βρέθηκαν και οι κάτοικοι από τη συνοικία του Αγίου Θωμά, θυμόμαστε, και τη Φιλιππούπολη, δύο συνοικίε που επλήγησαν πάρα πολύ στην Λάρισα. Από την άλλη, ο Υφυπουργός είπε ότι τα χρήματα αυτά ήδη δόθηκαν στου πληγέντε, στου πλημμυροπαθεί. Είμαστε εδώ όμως να σα ακούσουμε. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν για να τα επιλύσουμε. Σίγουρα δεν ήταν μια μικρή ζημιά. Προφανώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ναι, επομένως, έλαβαν απάντηση οι πλημμυροπαθείς που διαμαρτυρήθηκαν για άλλη μια φορά και είπαν ότι εμείς δεν έχουμε πληρωθεί? Απάντηση είναι ότι η κρατική αρρωγή είναι εδώ δίπλα σας και ότι δίνονται συνεχώς χρήματα. Εξετάζονται περιπτώσεις και δίνονται χρήματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ναι. Και αυτό κάτι σημαίνει. Υπάρχουν κατεστραμμένες περιουσίες. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν ξανά. Στην Οδό Βόλου υπάρχει επιχειρηματίας που δεν κατάφερε και πάλι να φτιάξει την επιχείρησή του. Υπάρχουν επιχειρηματίες που έπαθαν ζημιά πάνω από 200.000 ευρώ και έλαβαν μόλις 4.000 ευρώ. Τα 4.000, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ούτε για την πόρτα την εξωτερική ενός μιας επιχείρησης. Πόσο μάλλον να αντικατασταθούν μηχανήματα, να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιδιορθώσουν τις ζημιές. Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί ακούω πολλές φορές όλα τα χρήματα αυτά που δίνονται και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν φαίνονται στους πολίτες, δεν φαίνονται στους επιχειρηματίες. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά θα το εξετάσει και η κυβέρνηση. Επίσης, εδώ δεν ξέρω αν δόθηκαν από τον Υφυπουργό απαντήσει, περισσότερες διευκρινήσεις. Αναφέρει αυτό το μεγάλο ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν ξέρω αν το είπε σε ποιο σύνολο, σε τι σύνολο είναι αυτό τα 92 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Βεβαίως, εντάξει, αφορά τις ζημιές σε όλη τη Θεσσαλία, δεν είναι μόνο στη Λάρισα προφανέστατα. Ναι, πόσο είναι συνολικά το ποσό που πρέπει να αποπληρωθεί? Είναι 92 εκατομμύρια και αποπληρώθηκαν? Μέχρι τώρα, πληρώθηκαν τα 92 εκατομμύρια και έπεται και συνέχεια. Ποια είναι αυτή η συνέχεια, δηλαδή? Ακριβώς. Πόσα χρήματα απομένουν να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων? Πόσοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι? Δεν υπάρχει μια συνολική εικόνα για να ξέρουμε, κυρίως οι πληγέντες να γνωρίζουν σε τι ποσοστό έχει γίνει η αποπληρωμή. Τώρα πάνε 14 μήνες μετά. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ολοκληρωμένη συνολική εικόνα για το ύψος των ζημιών ακριβώς.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Σκέψω ότι κάποιοι πήραν λιγότερα, κάποιοι περιμένουν ακόμη. Δηλαδή υπάρχει μια αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα ήταν χαρακτηριστική χθες στο πρόσωπο των ανθρώπων που επλήγησαν, που κάποιοι ακόμη δεν έχουν μπει στα σπίτια τους. Ζουν σε νίκια ή ζουν σε φίλους, σε γνωστούς. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν, το ξέρεις πολύ καλά, ότι υπάρχουν χωριά τα οποία βυθίστηκαν στη λάσπη και δεν κατάφεραν κάποιοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Άρα μιλούμε για μια αποζημίωση που θα πρέπει να είναι γενναία. Άρα λες πάρα πολύ σωστά. 98-92 μέχρι τώρα. Πού θα σταματήσει, είναι 100, ναι, είναι 150, ή εξετάζουν τις περιπτώσεις και βλέπουν? Γιατί εκεί πέρασαν και 14 μήνες. Πόσο ακόμη θα εξετάζουν τις επιχειρήσεις, πόσο ακόμη θα εξετάζουν τους φακέλους? Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τώρα ότι ακόμη τόσους μήνες μετά δεν έχουν εξεταστεί όλοι οι φάκελοι, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Ακούγεται λίγο έτσι. Και όπου υπάρχουν λάθη. Παράλογο να μην έχει συμβεί. Δεν μπορεί 14 μήνες μετά να μην έχουν διορθωθεί τα λάθη. Γίνεται. Αλλά θα το καταλάβεις αυτό από την απόγνωση των ανθρώπων και της συνοικίας του Αγίου Θωμά και της Φιλιππούπολης που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Και δεν είναι η πρώτη σου διαμαρτυρία. Την έχουμε δει, πολλές φορές οι άνθρωποι και στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουν έρθει και πραγματικά δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν. Καλά, και τώρα και γιατί δεν. Μας φαίνεται περίεργο δηλαδή όλο αυτό, γιατί δεν μπορούν να λάβουν μια απάντηση. Ή έχουν πάθει ζημιά και εκείνοι πρέπει να αποζημιωθούν, ή έστω να τους πούν ότι θα αποζημιωθείτε από τώρα που πάρα πολύ καιρός έχει περάσει, σε 1-2 μήνες, ή δεν έχετε πάθει τη ζημιά που προβλέπετε για κρατική αρρωγή, άρα δεν θα αποζημιωθείτε. Πόσο να μένουν αυτές οι φωνές της απόγνωσης έτσι να φωνάζουν? Έχουν κουραστεί. Αρκετή ταλαιπωρία όμως. Βέβαια, κάτοικοι και επιχειρηματίες. Εγώ επιμένω ότι υπάρχουν και δεκάδες επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι και τα σπίτια τους. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον που έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει το βιός του. Αλλά μην ξεχνάς ότι μιλούμε και για δεκάδες, μάλλον για εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από τον Ντάνιελ. Και κάποιες από αυτές δυστυχώς είχαν πληγεί και με τον Ιαννό. Δεν είναι δηλαδή μακριά. Θυμάμαι, ναι, στη Βόλου για δεύτερη φορά είχαν πληγεί άνθρωποι στα ΦΑΣ, αλλά επίσης. Δεν μιλώ για τη Δυτική Θεσσαλία, από εκεί και με Ιαννό, ειδικά στην Καρδίτσα, και με τον Ντάνιελ, οι άνθρωποι υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ένα ζήτημα που 14 μήνες ακόμη περιμένουν απαντήσεις οι άνθρωποι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πάμε, βέβαια. Τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την κρατική αρρωγή για τις πληγήσεις από την κακοκαιρία Ντάνιελ επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και το στόχο που έχει τεθεί όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μετέφερε από τη Λάρισα που βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και για τα τρία αυτά ακραία φαινόμενα, τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν και είχαν επιπτώσεις σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι πόροι από το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής έχουν φτάσει τα 92 εκατομμύρια. Οι πόροι δηλαδή για την κρατική αρρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και νοικοκυριά και για τα τρία αυτά φαινόμενα. Η συνεργασία με το επιμελητήριο ήταν στενότατη και μάλιστα ειδικά για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να τους ενημερώνει, να τους κινητοποιεί για να έχουμε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και στην περιοχή της Λάρισας, στο μέγιστο, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όσον αφορά τον Ντάνιελ της καταβολής της επαυξημένης υποκαταβολής του 86% της κρατικής αρρωγής. Συνεχίζουμε σε ένα στενό πλαίσιο με την περιφέρεια Θεσσαλίας και με την περιφερειακή ενότητα Λάρισας και στο κομμάτι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε ο στόχος μας είναι μέχρι τέλος του έτους, αφού θα έχουμε λάβει και τα στοιχεία από την περιφέρεια, να ολοκληρωθεί η χορήγηση της επαυξημένης υποκαταβολής του 86% της κρατικής αρρωγής και για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν φέρει τα στοιχεία του φακέλου. Είναι κομβική σημασία να ανταποκρίνονται οι ενδιαφερόμενοι και να φέρουν τα στοιχεία του φακέλου του. Την ίδια στιγμή, έξω από το κτίριο, οι άνθρωποι της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Αγίου Θωμά και Φιλιππούπολης έδωσαν το παρόν τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας ένα χρόνο και πλέον από την πλημμύρα. Όπως τονίζουν, έχει περάσει ένα χρόνο από πλημμύρα, αλλά δυστυχώς τα κατάλοιπα του Ντάνιελ είναι ακόμη εδώ. Περισσότεροι δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, ελάχιστοι είναι αυτοί που πήραν την πρώτη αρρωγή. Άλλοι πήραν τα 6.600, άλλοι δεν τα πήραν ενώ είχαν τις ίδιες ζημιές να αντιμετωπίσουν. Σπίτια μείνανε ακατοίκητα, άνθρωποι μείνανε χωρίς σπίτια. Όλες αυτές οι καταστάσεις μετά από ένα χρόνο είναι ακόμα εκεί που ήταν. 13 μήνες μετά ανακαλύπτουμε συνεχώς και καθημερινά νέους συμπολίτες μας, κατοίκους του Αγίου Θωμά και της Φιλιππούπολης, οι οποίοι δεν έχουν πάρει καν την πρώτη αρρωγή. Έως 6.600. Καθώς και καταστήματα της γειτονιάς μας θα το φίξουμε και αυτό.
Λοιπόν, είναι άνθρωποι που είτε έχουν απορριφθεί φάκελοι χωρίς να έχει αιτιολογηθεί, είτε δεν τους έχουν απαντήσει εδώ και 13 μήνες, ενώ προσπαθούν επανειλημμένα και επεγνωσμένα να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες, να μάθουν ποιο είναι το λάθος. Ζητάνε συνέχεια νέα χαρτιά και δικαιολογητικά και δεν βρίσκεται άκρη πουθενά. Τέλος, Αποστόλης, αν δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, είμαστε μανταλάκια, οικονομικά, υλικά αλλά και ψυχικά. Μάλιστα, αυτές είναι οι δύο πλευρές, διαφορετικές μεταξύ τους. Εντελώς διαφορετικές. Ελπίζουμε, κυρίως ελπίζουν οι πληγέντες να πάρουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Τι γίνεται, να μην αιωρούνται αυτά τα ερωτήματα και αυτή η αγωνία που υπάρχει, να μην μένει έτσι, χωρίς απαντήσεις, χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα, για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γιατί εδώ μιλάμε για κατοίκους, για επιχειρηματίες, για παραγωγούς. Είναι όλοι μαζί, αλλά κάθε περίπτωση ξεχωριστά, που βιώνει τη δική της αγωνία και περιμένει να δει πότε θα εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται και αν τελικά τα εισπράξει. Έτσι είναι. Τώρα, στα υπόλοιπα, Σοφία, ξεκίνησε σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, τα λέγαμε και χθες, η δεύτερη συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Σημαντικό πάρα πολύ το θέμα της. Κοιτάξτε τώρα όμως, εγώ σου έχω και τα προϊόντα, γιατί τα λέγαμε χθες, να δούμε όμως και ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Μπράβο. Με τους φακέλους. Καλά έκανες. Μήλο αγιάς, ρεβίθι φαρσάλων, κάστανα πηλίου, κάστανα μελιβίας, κάστανα αμπελοκίων, τα κάστανα βλέπεις, σε τρεις διαφορετικές ποιότητες και είναι και τα τρία pop, πιστοποιημένα. Ναι. Αμύγδαλο τεμπών, το εντόπιο σκόρδο πλατικάμπου, εντάξει, ξέρουμε ότι έχει γίνει ανάρπαστο το σκόρδο πλατικάμπου, ειδικά το μαύρο, ακτινίδιο δέλτα ποινιού, αχλάδι κρυστάλλι τυρνάβου, βοσκοτήρι λιβαδίου και ινικά προϊόντα του τυρνάβου. Είναι τα pop προϊόντα εδώ της περιοχής μας που προσπαθούμε πραγματικά να βγουν εκτός συνόρων. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Όπως καταλαβαίνεις, σήμερα ξεκίνησε και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με την προβολή αυτών των προϊόντων. Ήδη ετοιμάζονται και τρεις νέοι φάκελοι με pop προϊόντα. Να ξαναπούμε ότι τα pop προϊόντα για να μπορέσουν να λάβουν αυτή την πιστοποίηση δεν είναι κάτι εύκολο. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη παραγωγή, με συγκεκριμένο δηλαδή να φτιάχνουν τα προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως να μην χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, το ξέρουμε όλα αυτά, είναι βιολογικά δηλαδή. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μπορέσει κανείς να πιστοποιηθεί. Καθόλου εύκολη διαδικασία, πάρα πολύ δύσκολη για τον κάθε παραγωγό. Κατάφεραν όμως αυτά τα προϊόντα να ελεγχθεί ο φακελός τους και κάπως έτσι να πιστοποιηθούν και να γίνεται αυτή την ώρα συζήτηση για να βγουν εκτός συνόρων. Εδώ βρέθηκαν εκπρόσωποι φυσικά περιφερειών της Ευρώπης, όπου συζήτησαν πώς μπορούν και η δική τους πλευρά να αναπτύξουν, δηλαδή και τη δική τους πλευρά, πώς και οι ίδιοι προσπαθούν να αναδείξουν τα δικά τους προϊόντα και μέσω να ανταλλάξουν απόψεις, να ανταλλάξουν ιδέες για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα προϊόντα. Σήμερα ξεκίνησαν, διαρκές μέχρι 25 του μήνα, άρα καταλαβαίνεις λοιπόν θα έχουμε και χρήσιμα συμπεράσματα αφού ολοκληρωθεί αυτό το συνέδριο, έτσι, του ΑΤΥΠΟ, η συνέλευση, αν θέλεις, των εκπροσώπων ευρωπαϊκών χωρών για τα προϊόντα. Σε ευχαριστώ, Σοφία, πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια σε εσένα και εμείς να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα η δεύτερη Γενική Συνέλευση Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την προστασία και την ανάδειξη των ΠΟΠ προϊόντων. Αυτό έγινε μια πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη και του Γενικού Διευθυντή, του κ. Σταυρίδη και του κ. Τσέτσιλα. Οπότε το δέχτηκαμε πάρα πολύ χαρά. Για μας είναι εμβληματική αυτή η συνάντηση, διότι τονίζει τη σημασία που έχει η Θεσσαλία σε όλο αυτό το γκαμβά, ο οποίος αφορά τα τοπικά προϊόντα. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε, θα πω, θα παρουσιάσω και σε λίγο, έχουμε χτίσει μια μεγάλη γκάμα τοπικών προϊόντων, που για πρώτη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά το 7 που είχε τελευταία φορά είχε υποβληθεί το κατσικάκι της Ελασσόνας και το αρνάκι, παρουσιάζει μια τέτοια μεγάλη γκάμα τοπικών προϊόντων που είναι πιστοποιημένα. Οπότε για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον αγροτικό κόσμο και για τους παραγωγούς της Θεσσαλίας. We are very happy to be here, guest
of the government of Thessaly. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ σήμερα μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Είναι εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Πρόκειται να μιλήσουν για τα τοπικά προϊόντα, για τη σπουδαιότητα που έχουν τα τοπικά προϊόντα, που να πρόκειται να πάρουν πιστοποίηση. Είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα αναδείξουν τα προϊόντα και τους παραγωγούς θα βοηθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως τα καλά προϊόντα, τα θεσσαλικά που έχουμε να δείξουμε εμείς εδώ πέρα. Να σημειωθεί ότι η συνέλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου. Εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε θέματα. Πάμε τώρα στη Μαγνησία. Πάω να καλωσορίσω μαζί μου τον Βασίλη Μπαντίδη για να δούμε. Βασίλη, καλό απόγευμα και σε σένα. Με την ευλογιά ακόμη περισσότερα, γιατί η ευλογιά σε επίπεδο Θεσσαλίας, το κρούσμα που επιβεβαιώθηκε ως πρώτο, είναι στα κανάλια, εντοπίζεται στα κανάλια σε μια μονάδα 500 προβάτων. Όμως αυτό επηρεάζει σε μια ακτίνα 10 χιλιόμετρων ακόμη 7 κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι στην άμεση ζώνη κινδύνου αυτές οι μονάδες. Έχεις απόλυτο δίκαιο, Βάσο, και γι' αυτό από πλευράς των αρχών και σε τοπικό επίπεδο, μετά και την χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα της ευλογιάς στα εγωπρόβατα, έχουμε τηρητή εντολή για απαγόρευση μετακίνησης των εγωπροβάτων γενικότερα στην περιοχή μας. Και βεβαίως και σε άλλες περιοχές όπου εμφανίστηκε η ευλογιά και σε ολόκληρη τη χώρα. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο το οποίο γνωστοποιείται και από πλευράς των τοπικών αρχών μετά τα όσα δόθηκαν ως εντολή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θα δούμε τις δηλώσεις στη συνέχεια της Αντιπεριφερειάρχη της κυρίας Παπαδημητρίου αλλά και του Δημάρχου Ριγαφέρεου, του κυρίου Νασίκα. Γιατί όπως είπε στον πρόλογο, είχαμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς σε εγωπρόβατα σε μια μονάδα 500 εγωπροβάτων στα κανάλια της Μαγνησίας. Οπότε εκεί μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Ριγαφεραίου. Είναι σε επιφυλακή και σε ύψη στο συναγερμό οι αρχές και όπως είπα δίνουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν από τους κτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις γενικότερα ώστε να μην υπάρξει εξάπλωση. Ναι. Μιλάμε για μια ασθένεια η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τα ζώα, δεν είναι επικίνδυνη όπως λένε οι επιστήμονες. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Άνθρωπο. Ωστόσο μπορεί πραγματικά. Ούτε από τα παράγωγα των ζώων κινδυνεύουμε, τουλάχιστον αυτό διαβεβαιώνουν οι επιστήμονες. Και η επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, την ίδια ώρα λένε ότι μπορεί να είναι πολύ μεταδοτική στα εγωπρόβατα, δηλαδή να μεταφερθεί από το ένα στο άλλο. Γι' αυτό ακριβώς περιορίζονται οι μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλες κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες πρέπει να προσέξουν, όπως είπαμε, ιδιαίτερα. Πάντως, όλο αυτό το κλίμα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ανησυχία. Και αναβρασμό στους κτηνοτρόφους. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες καταγράψει τις δηλώσεις τους, οι οποίοι λένε ότι δεν επιθυμούμε τη θανάτωση των ζώων. Ωστόσο, για αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και για την Πανόλη, είδαμε τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες, με τη θανάτωση πολλών ζώων ως ασπίδα για να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Οπότε, όλο αυτό πραγματικά θέτει σε ύψη στο συναγερμό και την περιοχή μας, αλλά και σε αναβρασμό τους κτηνοτρόφους και ευρύτερα τους παραγωγούς. Μάλιστα. Στο ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει, Βασίλη, πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και του Δημάρχου Ριγαφεραίου. Συναγερμός έχει σημάνει και στην περιοχή της Μαγνησίας για το πρώτο κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα 500 προβάτων στην περιοχή των Καναλίων, θέτοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κόκκινο συναγερμό. Ένα ακόμη πλήγμα για την κτηνοτροφία στον ομό Μαγνησίας. Μετά τα όσα έχουν περάσει οι κτηνοτρόφοι το τελευταίο διάστημα. Σε καραντίνα λοιπόν έχουν μπει 15.000 ζώα στον ομό, ενώ ο συναγερμός υπάρχει για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γνωρίζετε ότι επί 10 ημέρες θα πρέπει να μείνουν κλειστά τα σφαγεία, να απαγορευτεί κάθε μετακίνηση για οποιοδήποτε λόγο των ζώων. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι κτηνοτροφικές μονάδες, να υπάρχει απολύμανση των αυτοκινήτων, να μην υπάρχει καμία μετακίνηση ακόμη και ζωοτροφής και οποιοδήποτε άλλο υλικού. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχουμε ξεκινήσει δειγματοληψίες εκτεταμένες, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετές οι μονάδες τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε και περιμένουμε να ανακοινωθούν και μέτρα από την περιφέρεια μέσα σε μία ώρα περίπου, τα οποία ίσως είναι και λίγο πιο αυστηρά από το Υπουργείο. Θα πρέπει να είναι κλεισμένα τα πίμνια και να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε αφορά μετακίνηση ακόμη και των αυτοκινήτων κάποιας επιχείρησης. Το δείγμα το οποίο είχε πάρθει προχθές και είχε σταλεί σε πιστοποιημένο εργαστήριο στην Αθήνα έδειξε ότι είναι θετικό το δείγμα αυτό στην ευλογιά των προβάτων με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα να έχει πλέον σφραγιστεί και να δούμε λίγο την επόμενη
εξέλιξη που θα μας ενημερώσει η κτηνοτική υπηρεσία. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 25 κτηνοτροφικές μονάδες, 25 περίπου οικογένειες της περιοχής των Καναρίων ασχολούνται με την κτηνοτροφία και έχουν μονάδες διασπαραμένες στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Και όπως είπατε και εσείς, είναι διάχυτη η ανησυχία. Ο Δήμος Ρίζα Φεραίου άμεσα, μόλις ενημερώθηκε για την κτηνοτική υπηρεσία, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των προβάτων, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους με το εμπόριο και τη διακίνηση, ότι επιβεβαιώθηκε αιστεία ευλογιάς στην περιοχή των καναλίων. Mm-hmm. Τους περιγράψαμε τα συμπτώματα που από ό,τι μας ενημέρωσε η κτηνοτική υπηρεσία είναι υψηλός πυρετός, κοκκινίλες, πληγές και ότι είναι ένα νόσημα με υψηλή ιδιαίτερη μεταδοτικότητα. Κάναμε γνωστά σε όλους τα τηλέφωνα της κτηνοτικής υπηρεσίας περιφερειακών ηλεκτρομαγνησίας και σποράδων και ουσιαστικά ζητήσαμε για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου να τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα όπως την περίφραξη εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου-εξόδου, απολυμάνσεις τροχών, οχημάτων και υποδημάτων, ο περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται σε εκμεταλλεύσεις και η προμήθεια των βασικότερων ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τα πρωτόκολλα και τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινωνικής νομοθεσίας. Αύριο Πέμπτη στις 8 το βράδυ, εντωμεταξύ, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην περιοχή του Δημηνίου, όπου θα τεθούν επιτάπητος όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με την ευλογιά στα αεγοπρόβατα, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσες λύσεις από την πολιτεία. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάντως επισημαίνεται αναφορικά με την έξαρση της ευλογιάς στα αεγοπρόβατα ότι πρέπει να γίνεται εχνηλάτηση και παράλληλα να εφαρμόζονται μέτρα απαγόρευσης μετακίνησης ώστε να περιοριστεί το νόσημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τους αγρότες στο Πήλιο, Βασίλη. Δικά τους ζητήματα, άλλα θέματα που θέτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τραπέζι και μια νέα σύσκεψη τώρα είχαν ή έχουν. Ακριβώς. Από τη σύσκεψη που ακούσαμε ότι θα γίνει αύριο για τους κτηνοτρόφους στο Δημήνι του Βόλου για το θέμα της ευλογιάς, έχουμε τη συνέχεια των συσκέψεων, Βάσο, κυρίες και κύριοι, για τους αγρότες. Αυτή τη φορά, όπως είχε ανακοινωθεί και προγραμματιστεί, είχαμε σύσκεψη στην περιοχή του Πηλίου, που συμμετείχαν και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος, ο κ. Γεωργαδάκης. Ναι. Εκεί οι αγρότες, συγκεκριμένα στον Κισό, αλλά και σε άλλες περιοχές του Πηλίου, όπου βεβαίως έχουμε αρκετούς παραγωγούς και χτυπά πραγματικά η καρδιά της αγροτιάς για την περιοχή μας, έθεσαν επιτάπητος όλα τα θέματα που τους απασχολούν, τα προβλήματα, όπως είπαν, τα οποία έχουν γίνει περισσότερα δυστυχώς επειδή δεν δίνει λύσεις η πολιτεία. Να σημειώσουμε ότι αποφάσισαν πως πρέπει να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή που να προωθεί τα ζητήματα πιο ουσιαστικά στο κεντρικό κράτος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ μεταξύ των άλλων κάνουν λόγο για όλα όσα αφορούν την αναχρονιστική, όπως είναι παράμετρο του ΕΛΓΑ για τις αποζημίωσεις που δεν λαμβάνουν, επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αγροτικό πετρέλαιο και επίσης μείζονο σημασία θέμα είναι αυτό με την αγροτική οδοπία, που το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο πραγματικά σε περιοχές του Πηλίου και όχι μόνο. Από τις θεομηνίες του 23, ένα χρόνο μετά, μετρούν τις πληγές τους. Αυτό θα έπρεπε τώρα να προβάλλουν πρώτο. Δική μας άποψη, γιατί δεν έχουν γίνει αποκαταστάσεις. Ισχύει, ναι. Και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη δεν έχουν προσεγγίσει και κτήματα. Σωστά, δηλαδή, δεν μπορούν να πάνε στα κτήματά τους εγκαταλελειμμένα εξαιτίας να ενισχύσουν την παραγωγή των δρόμων που είναι σε κακό χάλι, της αγροτικής οδοποίησης που δεν έχει αποκατασταθεί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε. Σύσκεψη αγροτών της Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Πηλίου. Πιο ειδικά οι αγρότες του Κισού Πηλίου έθεσαν επιτάπητος τα προβλήματα που τους απασχολούν, στο ίδιο μήκος κύματος και με άλλους συναδέλφους τους. Ως αποτέλεσμα της σύσκεψης βγήκε ότι οι αγρότες συγκροτούν μια συντονιστική επιτροπή και επισημαίνουν την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός αγροτικού συλλόγου για μια οργανωμένη παρέμβαση, όπως λένε, και συντονισμό με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Μας αφήνει ξεκρέμαστο στους βιοπαλαιστές αγρότες και φέτος η χρονιά ήταν με πολλά ζητήματα, είτε ήταν στις δεντρώδεις καλλιέργειες αλλά είτε και στις αρρωτρές, γιατί τονιστήκαν αυτά και συνάντηση στο ριζόμυλο ότι έχουμε θέμα και με το βαμπάκι που είναι μειωμένη παραγωγή κατά 50% αλλά και η τιμή του. Και στο καλαμπόκι οι συνάδελφοι μέχρι στιγμές έχουν προβλήματα μεγάλα. Διεκδικούμε αναπλήρωση εισοδήματος για αυτά τα προϊόντα. Επίσης για τις δεντρώδεις καλλιέργειες ζητάμε αναπλήρωση εισοδήματος σε μήλα και κάστανα, γιατί η φετινή χρονιά που έχουν υποστεί πάμπολες ζημιές λόγω του καιρού, σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα που είμαστε σε αυτό το πλαίσιο συσκέψεων, αναχωριό, γιατί έχουν πραγματοποιηθεί σε δεκάδες χωριά συσκέψεις, είναι να γίνουν και άλλες συσκέψεις και στην ευρύτερη Μαγνησία. Θα έρθουμε και σε επικοινωνία και με τα νησιά
να ενώσουμε τις φωνές μας σε κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί από μεριάς κυβέρνησης, το κάλεσμα που είχαμε κάνει σε υπουργικό κλιμάκιο, δεν έχουμε πάρει απάντηση ούτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μας έχει στην αναμονή, αλλά και ούτε από τους υπόλοιπους αρμόδιους υπουργούς. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει και αναγκαστικά θα πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, όπως γνωρίζουμε και ξέρουμε, μαχητικά, οργανωμένα. Δεν αποκλείεται μέσα στο Νοέμβρη να γίνει κάτι πολύ μαζικό, μαχητικό, να νεκρώσει η πόλη του Βόλου και όχι μόνο. Θα αποφασιστεί αυτό σε τελευταία συγκέντρωση κοινή των συντονιστικών επιτροπών που έχουν ήδη δημιουργηθεί, των αγροτικών συλλόγων και τις επιτροπές σε κάθε χωριό που δεν υπάρχει σύλλογος, για να προχωρήσουμε τις δράσεις με ενότητα και με συμμετοχή. Πάντως ο χειμώνας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι θερμός από κινητοποιήσεις, γιατί συνεχίζεται μια πολιτική που πραγματικά τσακίζει τις ζωές μας, μας οδηγεί στην εξαθλίωση και στον αφανισμό. Και αυτό εμείς δεν θα κάτσουμε τα χέρια σταυρωμένα, να πέσουμε άμαχοι. Θα αντιπαλέψουμε και θα συγκρουστούμε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, μέχρι η ύπαιθρος να ανορθώσει και να ζούμε νοικοκύριδες στον τόπο μας με αξιοπρέπεια και να μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Πιο ειδικά τα αιτήματα των αγροτικών συλλόγων του Πηλίου είναι τα εξής. Να τηρηθεί η δέσμευση του Υπουργού για αύξηση της αποζημίωσης από τα φαινόμενα Ντάνιελ Ελίας. Ένταξη καταστροφικών φαινομένων στο πλαίσιο για τις αποζημιώσεις που δεν καλύπτει τώρα, όπως λένε, ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ. Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου και αγροτικής οδοποίησης. Αναπλήρωση εισοδήματος για ζημιές από την κλιματική κρίση. Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο. Επιδότηση σε γεωργικά εφόδια ζωοτροφές. Πλαφόν στα 0,07 ευρώ ανά κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα. Και έλεγχος της παράνομης ελληνοποίησης αγροτικών προϊόντων. Σε άλλες κινητοποιήσεις πάμε τώρα, συνεχίζοντας με κινητοποιήσεις. Απεργιακή κινητοποίηση σήμερα 24ωρη δασκάλων και νηπιαγωγών. Ναι. Όπως και στη Λάρισα, έτσι και στη Μαγνησία και σε άλλες μεγάλες πόλεις έγιναν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Και εκτός των ζητημάτων που ως κλάδος θέτουν, ακούστηκε έντονα και η διαμαρτυρία τους για την δικαστική προσφυγή, για το δικαστικό μπλόκο που το Υπουργείο Παιδείας επιχείρησε να βάλει στην απεργία, Βασίλη. Ακριβώς, και θα το δούμε, αυτό θα το ακούσουμε στις δηλώσεις που έγιναν από εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς σήμερα και εκεί στο πλαίσιο αυτής της παράστασης διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Γαζή Βάσο. Στο Βόλο είχαμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς, να σημειώσουμε ότι στο 20%, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος των δασκάλων της Μαγνησίας, ο κύριος Μούσκιος, κυμάνθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη Μαγνησία. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη συμμετοχή, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο. Εννοείται, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα, να σημειώσω και εγώ τώρα, να κάνει την αυτοκριτική του σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να το ξαναδούν λίγο το θέμα, ειδικότερα οι συνδικαλιστές, για ποιο λόγο δεν συμμετέχει πολλοί κόσμος γενικότερα στις κινητοποίησεις. Όπως και να έχει, πάντως υπήρξε κόσμος έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συναντήθηκαν και με τον προϊστάμενο, τον κύριο Πολίζο, όπου μετέφεραν σε πρώτη φάση τα αιτήματα, διότι αυτά πρέπει σε κάθε περίπτωση να προωθηθούν στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ένα από τα ζητήματα που μπαίνουν ψηλά στην λίστα των αιτημάτων των εκπαιδευτικών είναι αυτό που αφορά τις μισθολογικές απολαβές. Και κυρίως για τους νέους εκπαιδευτικούς. Και πρέπει να αναλογιστεί κανείς, όπως λένε, ένα νέο εκπαιδευτικό που είναι μακριά από τον τόπο καταγωγής του, τι συμβαίνει εκεί με την καθημερινότητά του, με το θέμα των ενοικίων, με το θέμα της ακρίβειας, με το θέμα του μισθού αυτός που παίρνει. Αυτός λοιπόν, Βασίλη, είναι ένας λόγος, μας τον έχουν πει πολλές φορές εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, που δεν συμμετέχουν στην απεργία. Σωστά. Δεν έχουν, λένε, το περιθώριο να χάσουν ούτε μια μέρα τα χρήματά τους. Ακριβώς χρόνο, ακριβώς όπως το θέτεις. Το ακούγαμε και πρόσφατα στην απεργία των νοσοκομειακών γιατρών. Όπου και εκεί δεν συμμετείχαν. Ναι, για αυτό το λόγο, όπως είπα. Ναι, γι' αυτό υπογράφουν. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την εργασία μας. Ακριβώς. Γι' αυτό υπογράφουν ότι ναι, συμπαραστεκόμαστε, ναι, συμφωνούμε με τα αιτήματα, ναι, θέλουμε να προωθούν, αλλά δεν μπορούν να απουσιάσουν ούτε μια μέρα. Σωστά. Δεν τους επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, αυτό λένε. Ναι, και πριν δούμε το ρεπορτάζ, να συμπληρώσω ότι η κινητοποίηση αυτή και σε επίπεδο Μαγνησίας ήταν υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΗ, του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ στη Μαγνησία, και είχαμε εκεί την παρουσία μεταξύ των προσώπων των δασκάλων, αλλά και τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ εδώ στη Μαγνησία, και στάθηκαν σε όλα όσα αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι αυτό με τα κενά στα σχολεία, τα κενά των εκπαιδευτικών, και επίσης και το θέμα των κτηριακών υποδομών τίθεται επιτάπητος για τους εκπαιδευτικούς στον ομό. Πάμε να τους ακούσουμε. Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας με βασικό αίτημα την αύξηση των μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί μετά τις 11 έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί της οδού Γαζή στο Βόλο. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΗ.
Στο 20% πάντως ήταν η συμμετοχή στην απεργία των δασκάλων σε ό,τι αφορά στο νομό Μαγνησίας. Τα εμπόδια που και τις σύγχυση που προκάλεσε το Υπουργείο Παιδείας, βλέπουμε ότι κινείται στο 20% από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Εξάλλου θα πρέπει να αλλάξει και το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο έχει εισαγωγικό και καταληκτικό βαθμό από 1 προς 1,9, που σημαίνει αν κάποιος εκπαιδευτικός μπει στην εκπαίδευση με 776 ευρώ, μετά από 40 χρόνια θα φύγει με ένα μισθό 1.400 ευρώ. Τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και αν μη τι άλλο, ο Υπουργός εκείνο που κατάφερε είναι να δυναμητήσει μια κατάσταση και δεν χωρίς κανένα απολύτως νόημα προχώρησε σε αυτήν την ενέργεια, τη δικαστική ενέργεια. Οπωσδήποτε η ΑΔΔ, που είναι ένα όργανο πάνω από τις ομοσπονδίες, προκήρυξε ξανά την απεργία. Γι' αυτό λέω δεν είχε κανένα νόημα αυτό που ήθελε να κάνει ο κύριος Υπουργός. Και θα πω ακόμα μια φορά, είναι πρωτοφανή τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνουν μια ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να φημώσει, να τρομοκρατήσει και να καταστήλει το δικαίωμά μας ως εκπαιδευτικοί να παλεύουμε για την παιδεία, για τη μόρφωση των παιδιών πρώτα και κύρια του κόσμου και φυσικά και για τις ίδιες τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εκπαιδευτικών. Νομίζουμε ότι δίνουμε την καλύτερη απάντηση. Κυρίαρχη είναι και η αναφορά σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιοχές πολύ μακριά από τους τόπους καταγωγής. Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τα ενίκια και όλα εκείνα που συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για να ξεκινήσει κάποιος την καριέρα του. Έλα να δούμε τώρα, Βασίλη, πώς συνεχίζονται οι αυτοψίες στους χυμάρους για να δουν τα αντιπλημμυρικά έργα και όλες οι δράσεις, αν έχουν ολοκληρωθεί και τι απομένει να γίνει. Ναι, βέβαια, είμαστε σε μια περίοδο κομβικής σημασίας για την περιοχή της Μαγνησίας, μεταξύ των άλλων περιοχών σε επίπεδο Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 2023. Ένα χρόνο μετά, ακόμη επιχειρούμε απολογισμό, αλλά παράλληλα τρέχουν και έργα αποκατάστασης. Σε αυτό το μήκος κύματος, λοιπόν, είναι και οι δηλώσεις που θα δούμε στη συνέχεια από την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου Βάσο, κυρίες και κύριοι, καθώς πραγματοποιεί αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα χυμάρων στο Πήλιο, σε συγκεκριμένες περιοχές του Πηλίου, εκεί όπου πρόκειται να τρέξουν και άλλα έργα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, και πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες, ίσως και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ναι, για την αντιπλημμυρική θωράκιση από τούδε και στο εξής των συγκεκριμένων περιοχών. Mm-hmm. Πάντως και αυτό είναι κομβική σημασία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις αυτοψίες στα αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως τους καθαρισμούς μέσα σε χυμάρους. Διότι αν δεν καθαριστούν από το ενδεχόμενο φερτών υλών ή ακόμη και από βλάστηση, όπως είχαμε κάνει το ρεπορτάζ προάλλες σε Καραυσίδωνα και άλλα σημεία στο Βόλο, τότε πραγματικά μπορεί να ελοχεύει ο κίνδυνος πολυεπίπεδα, αν έχουμε ξανά στο μέλλον έντονες βροχοπτώσεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάμε εμείς να δούμε το θέμα. Αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα χυμαρών σε περιοχές του Πηλίου. Πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, κυρία Παπαδημητρίου. Πιο ειδικά η Αντιπεριφερειάρχης, πλαισιωμένη από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και περιεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκε χυμάρους στην περιοχή των Αφετών, στην Άφισο, στη Βυζίτσα και τον χύμαρο του Βρύχωνα στα κάτω Λεχόνα μεταξύ άλλων περιοχών. Όπως επισημαίνεται, εντός χρονοδιαγράμματος είναι πάντως οι εργασίες στους χυμάρους του Πηλίου μετά και τα όσα έζησε ο νομός από τις θεομηνίες του 2023. Πηγαίνουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς, πολύ αποτελεσματικά, γιατί έχουμε ήδη κατά κάποιο τρόπο οριοθετήσει αυτές τις περιοχές, έχουμε βάλει ακριβώς τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέλουμε να καθαριστούν και οι εργολάβοι πηγαίνουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς και πιστεύω σε ένα μέχρι δύο ή τρεις μήνες θα έχουν τελειώσει σχεδόν όλοι αυτοί οι καθαρισμοί που είναι απαραίτητοι εν ώψη χειμώνα και για να αισθάνονται και οι πολίτες ασφαλείς στο νομό Μαγνησίας. Στο Ποτόκι που πήγα χθες έχει κοπεί ο δρόμος, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ρέμα και οι εργασίες πηγαίνουν πολύ καλά, δηλαδή εντός 15 ημερών περίπου μπορεί και να έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Και μετά βοηθάμε και τους Δήμους, γιατί βάζουμε και τα αναχώματα στην άκρη και φτιάχνουμε τις προϋποθέσεις να πατήσουν να κάνει δρόμος και ο Δήμος για να μπορούν οι πολίτες να φτάνουν και στην παραλία. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας το πότε θα έρθει το Υπουργείο να ξεκινήσει τα έργα αποκατάστασης, που είναι πάρα πολλά τα σημεία όπως γνωρίζετε. Εμείς έχουμε δώσει πάνω από 250 σημεία στη Μαγνησία, τα οποία πρέπει να έρθουν σύντομα να κάνουν τις μόνιμες αποκαταστάσεις.
προσπαθώντας να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, ήδη προχωρούμε στο να βελτιώνουμε και τις υποδομές κάθε μέρα όπου μας ζητείτε από τον κόσμο. Κάνουμε αυτή τη στιγμή μια προσωρινή ασφαλτόστρωση σε κομμάτια του δρόμου Ζαγοράς Χανίων, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια σημεία με χώμα, με 3α, τα οποία περιμένοντας να έρθει το Υπουργείο, δεν τα είχαμε ακουμπήσει για να κάνει τα μόνιμα τεχνικά έργα. Τώρα όμως θα ρίξουμε άσφαλτο, γιατί έρχεται ο χειμώνας, θα υπάρξει παγωνιά, θα υπάρξουν τα χιόνια και δεν θα μπορεί να γίνει ο καθαρισμός όπως θέλουμε των δρόμων. Η κυρία Παπαδημητρίου γνωστοποίησε πάντως ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει εκτέλεση και άλλων εργολαβιών αντιπλημμυρικών έργων στο νομό Μαγνησίας. Τώρα, ελάτε συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με την ψηφιοποίηση στη χώρα μας, γιατί έχει περάσει σε ένα νέο, εντελώς διαφορετικό στάδιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και όσο τρέχει η τεχνολογία, τόσο τρέχουν και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που το αρμόδιο Υπουργείο αναλαμβάνει. Πάμε λοιπόν περισσότερα να δούμε, καλωσορίζοντας μαζί μας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, που τον έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χαρά μου να είμαι σε κανάλι της Θεσσαλίας, πατρίδα. Και δική μας να ακούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Μα καθόλου. Νομίζω πως πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, γιατί μπορεί όντως να γίνονται θύματα. Λέτε και άλλες θύματα. Εντάξει, στην ουσία μια διπλή ανάγνωση αυτό το οποίο θέλω να πω. Από τη μία πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, γιατί τα προβλήματα είναι εκεί έξω. Και όσο και αν κάνουμε πράγματα, πάντα θα βρεθούν πολίτες οι οποίοι δίκαια θα πούνε ναι, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ χθες ταλαιπωρήθηκα στην τάδε διαδικασία. Μου ζητήσανε φωτοτυπία της ταυτότητας ή περίμενα τόσες ώρες ή τόσες μέρες για να γίνει κάτι. Από την άλλη, θα πρέπει να πάμε και να βρούμε ένα κοινό βηματισμό με την κοινωνία, γιατί δεν αρκεί εμείς να νομίζουμε ότι κάνουμε πράγματα και ότι ψηφιοποιούμε το κράτος, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει και κτήμα των πολιτών. Άρα να μπορούν και οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν και καταναλώσουν τόση τεχνολογία όσοι προλαβαίνουν και αντέχουν. Άρα πώς δίνετε κάθε φορά την προτεραιότητα, πώς επιλέγετε το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθείτε κατά σειρά, από πού προκύπτουν έτσι τα δεδομένα που σας δίνουν το κίνητρο ότι τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, γιατί σε αυτό τον ατελείωτο ψηφιακό κόσμο ίσως να χωράνε όλα, αλλά το θέμα είναι σε τι δίνετε τώρα εσείς προτεραιότητα και με βάση ποια κριτήρια. Πολύ εύλογο το ερώτημα. Θα σας έλεγα πως υπάρχει μια δρομολογημένη πολιτική, όπως αυτή αναγράφεται και αναφέρεται στην ψηφιακή βίβλο, που είναι το Ευαγγέλιο, αν θέλετε, του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, και κάτι το οποίο εδώ και χρόνια έχει βγει και βέβαια αναπροσαρμόζεται, γιατί προκύπτουν καινούργια ζητήματα. Όμως κάθε τόσο προκύπτουν και καινούργιες έκτακτες ανάγκες. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι πέρσι το Δεκέμβριο, που είχαμε τα τραγικά περιστατικά με τη βία στα γήπεδα και τον χαμό του αστυνομικού, προέκυψε ως ανάγκη το να βρούμε λύση για την ασφαλή είσοδο στα γήπεδα. Τότε να θυμίσω ότι κλείσαμε τις κερκίδες στα γήπεδα μαζί με το προστασία του πολίτη, το δικαιοσύνης και του αθλητισμού. Βγάλαμε μια καινούργια ψηφιακή πλατφόρμα μαζί με την αυτοματοποίηση των ποινών. Μπήκε εμβόλυμα αυτό, υλοποιήθηκε και νομίζω πως πλέον είναι ξεκάθαρο πως τα πράγματα στα γήπεδα είναι τελείως διαφορετικά. Το καλοκαίρι, την αρχή της άνοιξης για την ακρίβεια και προς το καλοκαίρι, προέκυψε η ανάγκη για την πλατφόρμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Κάτι για το οποίο λίγο πριν βγούμε στον αέρα έκανε αναφορά και ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Βουλή, στην δευτερολογία του. Ναι. Και εκεί πέρα, μαζί με το Πολιτικής Προστασίας, κινηθήκαμε γρήγορα και βγάλαμε μια πλατφόρμα η οποία έδειξε την αξία της φέτος το καλοκαίρι. Παρότι είχαμε προβλήματα, και ποια χώρα της Μεσογείου δεν έχει προβλήματα από πυρκαγιές, 830.000 οικόπεδα καθαρίστηκαν με μια δουλειά, κοινή δουλειά των δύο Υπουργείων, το ψηφιακό κομμάτι από τη μεριά μας και το κομμάτι της υλοποίησης από Πολιτικής Προστασίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα το My Coast. Πέρσι το καλοκαίρι προκύψε η ανάγκη για μεγαλύτερη, ευκολότερη, πιο ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Και εκεί πέρα, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, ήρθαμε να υλοποιήσουμε μια τέτοια λύση. Και κλείνω με την τελευταία ανάγκη, την ανάγκη για ασφαλέστερη κυκλοφορία στους δρόμους. Η Ελλάδα αποκτά νέο οδικό δίκτυο και το έχουμε παντού, σε όλες τις περιφέρειες. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να καταγράφουμε ένα αρνητικό ρεκόρ που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες ζωές που κάνονται στους δρόμους. Κύριε Υπουργέ, τι ετοιμάζετε εδώ, γιατί θα χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία, το παρακολουθούμε όλοι μας, για την εφαρμογή του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Ακριβώς. Ο σκοπός δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία και να βάλουμε κάμερες για να βγούμε και να γράφουμε χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Ναι. Ο σκοπός
είναι να μπουν οι κάμερες σε σημεία στα οποία χάνονται ανθρώπινες ζωές, σημεία στα οποία η αστυνομία, η τροχιά θα μας υποδείξουν ότι πρέπει να μπουν, και μάλιστα ειδικά για την παραβίαση του stop και του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, εκεί που πραγματικά σκοτώνει τον κόσμο, θα πρέπει και θα μπουν και πινακίδες νωρίτερα ότι η διασταύρωση ελέγχεται με κύκλωμα καμερών, έτσι ώστε όχι να περάσει κάποιος και να τον γράψουμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να είναι ενήμερος ότι πλέον αν περάσει θα υπάρχει κλίση, θα υπάρχει ποινή, γιατί δεν θέλουμε να περάσει. Δεν θέλουμε να περάσει και να σκοτώσει εσάς, εμάς, τα παιδιά μας, ανθρώπους που αγαπάμε. Άρα ο σκοπός είναι προληπτικός. Κάτι αντίστοιχο με τις κάμερες που υπάρχουν στις εθνικές οδούς που καταγράφουν το μεγαλύτερο όριο ταχύτητας και αυτόματα μπαίνει κλίση ή όχι? Ναι, και πάλι όμως θα σας πω ότι ο σκοπός δεν είναι να βάλεις μια κάμερα κάπου που ξέρεις ότι εκ των πραγμάτων κάποιος θα τρέξει χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος, χωρίς να περάσει το όριο ταχύτητας. Γιατί πλέον τα τροχαία και μάλιστα αυτά τα οποία είναι η αιτία για να χαθούν ανθρώπινες ζωές, δεν γίνονται μόνο στις εθνικές ή δεν γίνονται στις εθνικές. Γιατί οι δρόμοι έχουν βελτιωθεί. Η Ε65, για παράδειγμα, που αφορά ιδιαίτερα τη Θεσσαλία, είναι μια τελείως καινούργια κατάσταση. Τα τροχεία και τα θανατηφόρα τροχεία γίνονται μέσα στις πόλεις. Yeah. Άρα αυτά τα σημεία πάμε πλέον να επιβλέψουμε μέχρι της τεχνολογίας και κυρίως με ένα σύστημα πέραν των καμερών, αλλά με ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα φέρνει την κλίση στον παραβάτη άμεσα, γιατί μέχρι σήμερα βλέπαμε κάμερες, πολλές από αυτές δεν δουλεύανε, αλλά και αυτές οι οποίες δουλεύανε μας έλεγαν τις κλήσεις μετά από μήνες ή και χρόνια. Λοιπόν, ένα πολύ πιο σύγχρονο σύστημα, πολύ πιο άμεσο, με σκοπό να σταματήσουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Θα έχουμε νέα σημεία τοποθέτησης καμερών. Σημεία τα οποία θα υποδείξει η τροχιά, σημεία στα οποία, σας λέω και πάλι, έχουμε συχνά τροχιά και κυρίως σημεία στα οποία χάνονται ανθρώπινες ζωές. Θα ξεκινήσετε πιλωτικά από κάπου ή αυτό θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις μεγάλες πόλεις? Θα ξεκινήσει από την Αττική. Ήταν κάτι το οποίο και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην ΔΕΘ. Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να τρέξουν αυτοί οι διαγωνισμοί και να έχουμε και το κομμάτι των καμερών, που είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο τεχνικό, αλλά και το κομμάτι του πληροφοριακού συστήματος, πάνω στο οποίο θα πέσουν και εφιστάμενες κάμερες, γιατί και σήμερα υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν κάμερες στην Αττική Οδό, έχει βγάλει ήδη ένα διαγωνισμό η Περιφέρεια Αττικής. Άρα θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις κάμερες που σήμερα υπάρχουν, γιατί ένα πληροφοριακό σύστημα μπαίνει πιο γρήγορα, δημιουργείται πιο γρήγορα από ότι τώρα τρέξει διαγωνισμός και να μπουν κάμερες στα σημεία που θα υποδειχθούν. Άρα σκοπός μας είναι, εφόσον δεν έχουμε προβλήματα με τους διαγωνισμούς, το καλοκαίρι του 2025 να μπει σε λειτουργία με το υφιστάμενο δίκτυο καμερών, έτσι ώστε και καταγραφή να υπάρχει, αλλά και δυνατότητα αμφισβήτησης και άμεσης απόδοσης των όποιων ποινών, όταν ένας πολίτης προφανώς αμφισβητεί την κλίση ή τελικά την αποδέχεται και θέλει πλήρωση. Επομένως, για να δούμε αυτό το μέτρο σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλία, για παράδειγμα στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Τρίκαλα, αυτό μετά το καλοκαίρι του 2025. Ναι, και κατόπιν υπόδειξης των σημείων αυτών από την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Ψηφιακής να υποδείξει τέτοια σημεία. Δουλειά μας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα δουλεύει, έτσι ώστε σε όλο το εύρος της επικράτειας να δημιουργήσουμε ασφαλείς συνθήκες κίνησης, διότι μπορεί εσείς να προσέχετε και κάποιος ο οποίος έχει απέναντί σας σε ένα επικίνδυνο σημείο ή σε ένα σημείο που δεν είναι επικίνδυνο, αλλά κάποιος κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο, με ένα αυτοκίνητο που δεν έχει περάσει κταίο, να έρθει πάνω σας. Ναι. Συναντά αντιδράσεις αυτός ο σχεδιασμός, γιατί γνωρίζουμε ότι έτσι πολλοί κάτι παθαίνουν όταν ακούν για κάμερες που τοποθετούνται όμως για λόγους ασφαλείας όλων μας? Νομίζω πως παθαίνουμε κάτι πολύ χειρότερο όταν μας τυχαίνει κάτι και δεν μπορούμε να βρούμε κάμερα από την οποία θα μπορούμε να εντοπίσουμε, ναι, τι ήταν αυτό που μας βρήκε, ποιος μπήκε στο σπίτι μας, ναι, ποιος ήταν αυτός που παρενόχλησε κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο στον δρόμο. Ναι, νομίζω πως αυτά η κοινωνία τα έχει ξεπεράσει. Τουναντίον βλέπουμε πως καθημερινά υλικό από κάμερες, τα οποίες υπάρχουν τώρα τυχαία σε κάποιο φούρνο, σε κάποια επιχείρηση, σε κάποιο σπίτι και βλέπουν την καραζόπορτα, είναι αυτές που μας δίνουν τη λύση και μας βοηθάνε να εντοπίσουμε εγκληματικές πράξεις σε όλη τη χώρα. Ναι, η κοινωνία νομίζω πως ζητά ασφάλεια. Αυτό την ενδιαφέρει και προφανώς σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, αλλά τελικά στη δύσκολη ώρα που κάτι θα τύχει και σε εμάς, μάλλον αυτές τις κάμερες ψάχνουμε γύρω-γύρω από τη γειτονιά. Έχετε δίκιο. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα ήρθατε στη Λάρισα. Φέρατε μαζί σας έτσι πάλι ανακοινώσεις. Ένα μνημόνιο συνεργασίας υπογράψατε. Αλλάζουν πολλά, αλλάζουν αρκετά και σε επίπεδο περιφερειών με τη σύνδρομη του Υπουργείου. Το μνημόνιο είναι το κέλυφος, αν θέλετε,
μέσα από το οποίο θα υλοποιηθούν δράσεις που συμφωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και τον αρμόδιο Γέργα Ψηφιοποίησης Αντιπεριφερειάρχη για να Αναστασίου. Στην ουσία, τι είπαμε, ότι αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα, ένα πληροφορικό σύστημα, για να μπορεί η Περιφέρεια να παρακολουθεί τα έργα τα οποία τρέχει και είναι τα έργα τα οποία έχει προγραμματισμένα, αλλά και τα πολύ πιο κρίσιμα έργα για την πολιτική προστασία και την αποκατάσταση των ζημιών του Ντάνιελ. Πώς όλα αυτά μπορούν να μπουν πλέον σε ένα σύστημα, έτσι ώστε για κάθε ένα από τα έργα αυτά να γνωρίζει η Περιφέρεια τι γίνεται, σε ποιο στάδιο είναι, πώς πάνε οι διαγωνιστικές διαδικασίες, πώς πάνε οι πληρωμές των αναδόχων, όλο αυτό το πολυθέθαλο κομμάτι. Θα είναι η πρώτη Περιφέρεια που θα συμβεί αυτό? Είναι η πρώτη Περιφέρεια που μας το έχει ζητήσει και άμεσα και λόγω της ιδιαιτερότητας της Θεσσαλίας ανταποκριθήκαμε. Κάτι το οποίο όμως έχει εξίσου ενδιαφέρον και ήταν αυτό το οποίο κράτησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων που βρέθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή στο κτίριο της Περιφέρειας, ήταν οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Σήμερα υπάρχουν περιφέρειες στην Ελλάδα που έχουν δώσει πολλές ψηφιακές υπηρεσίες, εκατοντάδες, κάποιες άλλες που είναι λίγο πιο πίσω. Με το πρόγραμμα Οι Περιφέρειες ερχόμαστε και ομογενοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, τι. Όταν κάποια περιφέρεια, παραδείγματος χάρη, έχει 50 υπηρεσίες ή κάποια άλλη έχει 150, να καταφέρουμε αυτές να τις συνενώσουμε και μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι να δώσουμε 200-250 ψηφιακές υπηρεσίες σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε πολίτη. Να έχει το ίδιο περιβάλλον, δηλαδή να μπαίνει σε μια σελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου και να βλέπει τις ίδιες υπηρεσίες και με τις ίδιες οθόνες, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις ζητήσει, με την περιφέρεια Θεσσαλίας ή την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα τρέχουμε ένα κοινό έργο για όλες τις περιφέρειες προκειμένου πλέον όλες να φτάσουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλους μας ως πολίτες, τον καθένα ξεχωριστά, εδώ κύριε Υπουργέ, τι έρχεται, ένας νέος προσωπικός αριθμός, και αυτό πότε θα το δούμε να εφαρμόζεται και σε τι θα μας βοηθήσει? Καλά, έρχονται πάρα πολλά. Έρχεται η ψηφιοποίηση της υγείας για να μπορούμε πλέον σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όταν πάμε να κάνουμε εξετάσεις, αυτές μας οι εξετάσεις να περνάνε στον ψηφιακό μας φάκελο. Και αν βρεθούμε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο ή σε κάποιον άλλο γιατρό, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, να έχουμε πρόσβαση άμεσα, με την άδειά μας φυσικά και οι γιατροί στην πληροφορία αυτή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, για να μην υπάρχει κενό από ένα νοσοκομείο ή σε μια άλλη δομή και να χάνονται αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι γιατροί και σε φαρμακευτική αγωγή και σε εξετάσεις και στα πάντα. Ναι, γιατί για τις μεν συνταγές υπάρχει το My Health App, άρα υπάρχει μια κοινή καταγραφή των φαρμάκων και της αγωγής που παίρνουμε, όμως σε επίπεδο νοσοκομείων, εξετάσεων, απεικονιστικών κλπ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δημιουργείται τώρα με τα έργα που τρέχουμε μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Το ίδιο πράγμα με τη δικαιοσύνη, για να μπορέσουμε πολύ πιο γρήγορα πλέον να βοηθήσουμε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να κινηθούν στη λήψη αποφάσεων, κάτι το οποίο αφορά και την δικαιοσύνη και το αίσθημα περί δικαιοσύνης των πολιτών, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Ο προσωπικός αριθμός έρχεται να λύσει προβλήματα ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα, πολίτες, όταν έχουν την ατυχία στα διάφορα μητρώα του κράτους να γράφονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν έχετε την ατυχία να έχετε ένα διπλό μικρό όνομα, να σας λένε, ας πούμε, Δημήτρη Γιώργο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα σε ένα μητρώ, παραδείγματος χάρη στο μητρώο της αστυνομίας, να είναι γραμμένο σωστά, και στο μητρό του Υπουργείου Εσωτερικών, στο μητρό πολιτών, να είναι γραμμένο το ένα από τα δύο ονόματα. Ναι. Αν χρειαστεί λοιπόν να κάνετε οποιαδήποτε διαδικασία στο δημόσιο, τα δύο μητρώα δεν συμφωνούν μεταξύ τους και μέχρι να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντας, ότι είστε εσείς και όχι κάποιος άλλος, μπορεί να χάσετε κρίσιμες ημερομηνίες και προθεσμίες. Αυτό έρχεται να κάνει ο προσωπικός αριθμός, να συνενώσει τα μητρώα του κράτους, για μία και μόνη φορά πλέον να έρθουμε και να δηλώσουμε ποιο είναι το όνομά μας, ποια είναι η ημερομηνία γέννησής μας, ποιο είναι το σωστό μικρό μας όνομα. Μια πολύ κλασική περίπτωση είναι, ας πούμε, ονόματα που γράφονται με διαφορετικό τρόπο, Μαριάννα με δύο νι, Μαριάννα με ένα νι. Και αυτό όμως ακόμα μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Και κυρίως αυτό οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν σε καιρό ειρήνης, όταν τυχαία θα το δουν. Θα το καταλάβουν όταν πρέπει να βγάλουν διαβατήριο γρήγορα για κάποιον ιατρικό λόγο και τότε θα καταλάβουν πως δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί πρέπει να τρέξουν και να βρουν χαρτιά από εκκλησίες και βαπτίσεις και από τον γραμματέα του χωριού κάποτε για να διορθωθεί μια τέτοια ανορθογραφία στα μητρώα του κράτους. Αυτό έρχεται να κάνει ο προσωπικός αριθμός. Από τη μεριά μας είναι μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε πλέον να τακτοποιηθούν και ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εναγραφή του προσωπικού αριθμού στις ταυτότητες, προκειμένου πλέον να βγει σε παραγωγική λειτουργία. Και τώρα κάτι τελευταίο, μιας και αναφερθήκατε και στα διαβατήρια. Στην έκδοση νέων διαβατηρίων, νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, εδώ το δικό σας Υπουργείο μπορεί ή έχει κάποια παρέμβαση? Γιατί ακούμε πολύ συχνά ότι χρειάζεται αναμονή και 2 μηνών για να κλείσει κάποιος ραντεβού και να εκδώσει ένα διαβατήριο ή την αστυνομική ταυτότητα, ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Αυτό μπορεί... Καταλαβαίνω,
Καταλαβαίνω το παράπονο ή το αίτημα των πολιτών. Απλά, πρώτον, να συμφωνήσουμε ότι η έκδοση ταυτότητας είναι μια διαδικασία που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδει το προστασία του πολίτη είναι επιτέλους ασφαλείς ταυτότητες, γιατί μέχρι σήμερα είχαμε μια ταυτότητα από το 1960, την οποία μπορούσε και ένα παιδί δημοτικού σχολείου να πλαστογραφήσει. Ήταν πάρα πολύ εύκολο πλέον με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και έναν καλό εκτυπωτή να το κάνει. Άρα πλέον πάμε σε ασφαλείς ταυτότητες. Με το προστασία του πολίτη, πριν από περίπου ένα μήνα, βγάλαμε στον αέρα και την καινούργια πλατφόρμα για τις ταυτότητες με πολύ πιο πυκνά, συχνά ραντεβού. Υπάρχουν αστυνομικά τμήματα στα οποία υπήρχε ουρά, αλλά πλέον από σήμερα, πριν λίγη ώρα, βγήκε στον αέρα και μια πολύ καινούργια και πολύ χρήσιμη λειτουργία από την ελληνική αστυνομία, που λέει ότι πλέον δεν είσαι υποχρεωμένος να πας στο αστυνομικό τμήμα της διαμονής σου. Άρα μπορείς να βγάλεις ταυτότητα σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα. Άρα είναι πολύ εύκολο και ειδικά για τους πολίτες που ζουν στην Αθήνα, αν το αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς τους δεν έχει ραντεβού, να πάνε σε κάποιο άλλο που έχει διαθεσιμότητα. Άρα και αυτό το οποίο υπήρχε, ναι, ως πρόβλημα, έρχεται τώρα να θεραπευτεί με αυτή την καινούργια, σήμερα, πριν από λίγο, βγήκε ανακοίνωση από τη μεριά της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι είπαμε μόνο κάποια από όσα έρχονται, γιατί είναι βέβαιο ότι σχεδιάζεται και άλλα και θα δούμε και άλλα στη συνέχεια. Και άλλες αλλαγές. Όρεξη για δουλειά να υπάρχει και βέβαια να βρούμε συνεργάτες, γιατί είναι δύσκολο στο ελληνικό δημόσιο και ειδικά στον χώρο της πληροφορικής, ο οποίος πραγματικά πάει εξαιρετικά καλά στην Ελλάδα σήμερα, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα καθίσουν και θα ακολουθήσουν αυτό το όνομα το οποίο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει, προκειμένου να υλοποιήσουμε όλα αυτά που τόσα χρόνια, δεκάδες χρόνια, ενώ είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πάμε εμείς σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε για να δούμε και άλλα θέματα. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ επιστρέψαμε και πάλι και λέτε να συνεχίσουμε. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε μαζί μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα και τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, γιατί μαζί του έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σε ό,τι έχει να κάνει. Κύριε Κόκαλη, καλώς απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς απόγευμα και στους τηλεθεατές σας. Και σε ό,τι έχει να κάνει στον πρωτογενή τομέα, μιας και είναι και στο δικό σας τομέα. Αλλά φυσικά και σε ό,τι έχει να κάνει και τα πολιτικά και τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα δεν ξέρω, κύριε Κόκαλη, αν εσείς ήσασταν μέσα στο πολυπληθές ακροατήριο της χθεσινής ημερίδας συγκέντρωσης εκλογικής, προεκλογικής του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Πολυπληθές στο ακροατήριο, ήσασταν κάπου εκεί κι εσείς? Ήταν μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, πλην όμως λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων ανηλυμένων, ξέρετε, κάποιες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, μάλλον οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις για μας τους βουλευτές είναι το μέγιστο, τουλάχιστον για μένα, το πιο σημαντικό, δεν μου επέτρεψαν να παρασταθώ. Αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα ημερίδα. Ήταν μόνο αυτός ο λόγος δηλαδή? Ήταν οι υποχρεώσεις σας ο μόνος λόγος της μη παρουσίας σας? Ναι, οι υποχρεώσεις μου, αλλά η ημερίδα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί κατέδειξε την πραγματικότητα την οποία ζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Ναι. Είχε όμως και πολιτικά μηνύματα. Αρκετά. Είχε και πολιτικά μηνύματα, ότι αν δεν υπάρξει αντιπολίτευση, αν δεν εκφραστεί μάλλον η αντιπολίτευση, τότε θα εκφραστεί προς τα άκρα, άκρα δεξιά. Ναι. Είχε το μήνυμα ότι σήμερα η κοινωνία φτωχοποιείται και πρέπει να ανατρέψουμε αυτό την κατάσταση. Το πιο όμως σοβαρό μήνυμα είναι το γεγονός ότι σήμερα η χώρα μας είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Σε όλους σχεδόν τους τομείς. Αυτό λέει η πραγματικότητα, αυτό λέει η κοινωνία και γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι πρέπει η κοινωνία να εκφραστεί με την πολιτική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει πολιτική αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση και ξέρετε αυτό επηρεάζει όλα τα κόμματα και επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα, κυρία Σαμακοβλή. Ναι. Αυτό το γεγονός αυτής της άσχημης κατάστασης στο ΣΥΡΙΖΑ
το λιγότερο μπορώ να το χαρακτηρίσω είναι άσχημη, επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Απαξιώνεται το πολιτικό σύστημα. Και βλέπουμε σημάδια όχι καλά. Γι' αυτό και έχουμε ευθύνη να γρήγορα να φτιάξουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση σωστή, ικανή, μαχητική και δημιουργική πάνω απ' όλα για το καλό του πολίτη. Ναι. Υπάρχει σαφώς και η συλλογική ευθύνη, αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη σε κάθε περίπτωση. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται διαιρεμένος σε πόσα κομμάτια και αναζητείται εναγωνίως η συγκολητική ουσία μεταξύ όλων αυτών. Μία τέτοια εμφάνιση του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, σε αυτή τη συγκέντρωση, σε μια τέτοια συγκέντρωση, με μεγάλη συμμετοχή και με παρουσίες και με ηχηρές απουσίες, έρχεται τελικά να βοηθήσει στο να βρεθεί η συγκολητική ουσία ή να επιδεινώσει την δύσκολη κατάσταση που ήδη υπάρχει. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω εάν βοήθησε. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν ζημίωσε. Γιατί η ημερίδα, η εκδήλωση ήταν αποκλειστικά και μόνο για την οικονομία στη χώρα μας. Για την ακρίβεια, για τις συνθήκες ζωής που έχει σήμερα ο πολίτης. Ναι, κύριε Κόκαλη, θα μπορούσε να γίνει σε μια άλλη χρονική στιγμή, με το ίδιο αντικείμενο, αλλά τώρα είναι τα επεισόδια που παίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεστε μπροστά σε ένα συνέδριο, μπροστά σε εκλογές, μπροστά σε ανάδειξη Προέδρου που το κόμμα τώρα δεν έχει. Το timing, θέλω να πω, είναι σωστό? Ακούστε, προφανώς η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Και στο κάτω-κάτω ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη όλων όσων λέει. Αυτό αρμόδιος να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά θεωρώ ότι η εκδήλωση ήταν εδώ και πολύ καιρό κανονισμένη. Το θέμα ποιο είναι, κυρία Σαμακοβλή? Το θέμα είναι ότι όπως δείχνουν τα πράγματα, η τελευταία ελπίδα, μικρή, είναι το συνέδριο. Αλλά το συνέδριο πώς όμως? Για ένα συνέδριο ενωτικό. Να καταλάβουν όλες οι πλευρές, ναι, ότι όλοι θα χάσουν. Όλοι θα χάσουν. Θα χάσει και η πλευρά Κασελάκη, θα χάσει και η πλευρά των 87, των 107, πώς είναι. Όλοι θα χάσουν. Γιατί? Γιατί μια επόμενη διάσπαση θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την ιδιότητα, τη θέση, τη θεσμική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Γι' αυτό και τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους όλοι, να κάνουν ένα βήμα πίσω, να δεχτούν και την υποψηφιότητα του Κασελάκη, να αναμετρηθούν στις κάλπες. Αυτό λέει η λογική. Δεν λέω κάτι φοβερό. Η λογική το λέει αυτό. Ναι. Γιατί αν την... Και το λέει και η δημοκρατία. Στη, ναι, δημοκρατία γίνονται εκλογές. Τώρα, εάν είναι μετά από κάθε εκλογές που θα υπάρχουν δυσαρεστημένοι, θα υπάρχουν ευχαριστημένοι, οι μεν ευχαριστημένοι να καταφέρονται κατά των δυσαρεστημένων και οι δυσαρεστημένοι να λένε ότι εμείς δεν τον αποδεχόμαστε, μετά δεν γίνεται δουλειά έτσι, δεν γίνεται προκοπή. Ούτε οι δηλώσεις, βέβαια τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν σταματήσει, εγώ το έλεγα ότι ήταν λάθος, ήταν λάδι στη φωτιά, οι δηλώσεις ότι αν βγει ένας υποψήφιος, εγώ θα φύγω, ή αν δεν βγει ο άλλος, θα φύγω εγώ. Αυτά δεν βοηθούσαν. Όχι απλά δεν βοηθούσαν, κάναν ζημιά. Με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να μας ρωτάνε, κύριε Κόκαλη, εάν βγει ο Κασελάκης ή αν δεν βγει, θα φύγετε, θα μείνετε? Γιατί μας το ρωτούσαν? Δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτό προκλήθηκε από δηλώσεις δικών μας τελεχών. Ναι. Γι' αυτό και πριν μιλήσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε πριν, να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ναι, με βάση τις διαδικασίες τώρα στο κόμμα σας, μπορεί τελικά ο κύριος Κασελάκης να είναι υποψήφιος, παρά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα όργανα του κόμματος?
μπορεί να αλλάξει αυτό, ακούστε, να είναι υποψήφιος και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που, όπως λέτε και εσείς, φέρνει περισσότερη διχόνοια. Ακούστε, δεν έχω λάβει τη θέση κανενός υποψηφίου ακόμη. Περιμένω να κατατεθούν τα πολιτικά σχέδια του καθενός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σήμερα δεν έχουμε ακούσει πολιτικά σχέδια. Να μην αδικώ, έχουμε ακούσει μόνο από τον Παύλο τον Πολάκη. Αλλά τι πρέπει να γίνει? Δεν πρέπει να αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα. Όχι γιατί το λέει μόνο ένα συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού, το συνέδριο είναι αρμόδιο για αυτά, αλλά γιατί το λέει κοινή λογική. Ξέρετε αυτό που είπε ο Κασελάκης, δώστε μου τη δυνατότητα να χάσω, δεν με αφήνετε ούτε να χάσω. Εκεί δεν υπάρχει ένα αντίθετο λογικό αντεπιχείρημα. Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο όταν λέει ότι δεν μου δίνετε τη δυνατότητα ούτε να χάσω? Γιατί? Γιατί οι εκλογές να αναμετρηθούν, να μας πει και ο κύριος Κασελάκης ποιο είναι το πολιτικό του σχέδιο, να αναγνωρίσει τα λάθη που έχει κάνει, να μας πει ο κύριος Φάμελος το πολιτικό του σχέδιο, την πολιτική του πρόταση, όχι απευθυνόμενοι όλοι οι υποψήφοι, ο κύριος Φαραντούρης, όχι απευθυνόμενοι όλοι οι υποψήφοι μόνο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το λάθος που κάνουν αρκετοί. Ναι, ναι. Γιατί? Και με για να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ 6%, πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό, ναι, κύριε Σαμακούλη. Ναι. Πολλοί. Και με μεγάλες διαρροές να καταγράψουν. Το ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει πάλι, να φτάσει στο 17%, στο 20%. Μάλιστα. Αυτό ποιος μπορεί να το εξασφαλίσει και ποιος μπορεί να το διεκδικήσει. Μάλιστα. Τώρα, δεν θέλω να φάω κι άλλο χρόνο από τη συζήτησή μας με τα πολιτικά που είναι πολλά, σημαντικά, αλλά σίγουρα τα έχουμε ακόμη μπροστά μας για αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες. Γι' αυτό θέλω να περάσουμε και στα υπόλοιπα, κύριε Κόκαλη, γιατί όπως είπατε κι εσείς, αυτό είναι το ένα σκέλος για εσάς, το τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο, τι συμβαίνει στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο είναι οι παρεμβάσεις σας, οι κοινοβουλευτικές, οι οποίες είτε αφορούν σε μεγάλες ομάδες κοινωνικές, είτε σε κάποιες περιπτώσεις σε ατομικές. Δηλαδή, καλείστε να λύσετε ζητήματα πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, δεν καταλαβαίνουν δηλαδή τι συμβαίνει μερικές φορές, και το οποίο πρόβλημα μπορεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν κι άλλοι, αλλά δεν ξέρουν πώς να το λύσουν. Κυρία Σαμακουβλή, με ρώτησε και η συνάδελφός σας αυτό ακριβώς το πρωί. Μεταξύ των εσωκομματικών συγκρούσεων, ναι, και της αφιέρωσής μου σε στρατόπεδα του ενός ή του άλλου και των υποχρεώσεων και των καθήκων που έχω να επειρασπίζουμε τους συμπολίτες μου, εγώ προτιμώ και θέλω να αφιερώνομαι περισσότερο στα προβλήματα των συμπολιτών μου. Ναι. Τι εννοώ? Δύο περιπτώσεις θα σας αναφέρω. Η μία ήταν μια κυρία από τη Νέα Αγχίαλο, η οποία πριν ένα μήνα μου στείλε ένα mail με το οποίο δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ναι. Για ποιο λόγο? Διότι δεν είχε υλικά για να γίνει αυτό το χειρουργείο η κλινική. Γιατί δεν είχε υλικά? Διότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για 5 μήνες δεν είχε διοικητικό συμβούλιο. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί η διοίκηση να παραγγείλει τα υλικά για να κάνει χειρουργείο ο κόσμος. Συγγνώμη κύριε Κόκαλη, παραμένει έτσι η κατάσταση? Όχι, πριν 5 ημέρες, ναι, το διοικητικό συμβούλιο έχει περίπου 20 μέρες που το συγκροτήθηκε, αλλά και αυτή η κυρία όμως, εντάξει, πήγαν όλα καλά, μπήκε διοικητικό συμβούλιο, ξεκίνησε προφανώς η κλινική να παραγγέλνει υλικά, έκανε την επέμβαση. Ναι, άρα λύθηκε. Βλέπετε όμως, αυτό το θέμα δεν ακούστηκε πολύ. Το ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας για 5 μήνες, προσέξτε, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία πανεπιστημιακό, που καλύπτει τόσους νομούς, δεν είχε διοικητικό συμβούλιο. Όχι, και αυτό ήταν από τα τοπικά μέσα ακούστηκε. Από τα τοπικά, ναι, μέσα και αυτό ακούστηκε. Δεν ήταν ευθύνη του διοικητή. Αυτό ήταν ευθύνη του Υπουργού, του Υπουργείου Υγείας. Ναι.
και με αποτέλεσμα η επικαιρότητα πανελλαδικά να μονοπολεί την επικαιρότητα, μάλλον να την μονοπολούν οι ισοκομματικές συγκρούσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ όμως... Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο σήμερα έκανα μια σχετική ερώτηση στη Βουλή. Η πλημμυροπαθής, συνταξιούχος, λόγω χρέους. Σε ποια περιοχή? Στη Λάρισα. Ναι. Δεν του καταβάλουν τη σύνταξη. Παρόλο που υπάρχει αναστολή στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, στην καταβολή του φόρου. Τι του λένε ότι χρωστάει? Πλημμυροπαθής, δηλαδή... στη Θεσσαλία. Ναι. Του λένε ότι χρωστάει, κύριε Κόκαλη. Του λένε ότι χρωστάει και όχι απλά ότι χρωστάει, του κόψαν και τη σύνταξη. Ενώ υπάρχει αναστολή στην Θεσσαλία. Αυτός ήταν συνταξιούχος, διατηρούσε όμως το μαγαζί. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό? Η κρατική αρρωγή, ενώ πλημμύρισε όλο το μαγαζί του με φωτογραφίες, έχει και βεβαίωση πλημμύρας, του λένε για να σου δώσουμε λεφτά, απέδειξε μας ότι η επιχείρησή σου λειτουργούσε μετά τις πλημμύρες. Αφού πνίγηκαν τα πάντα μέσα στις λάσπες και στα νερά, πώς να λειτουργήσει η επιχείρηση? Τι θέλω να πω? Ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται με πάρα πολλά προβλήματα, για τα οποία προβλήματα εγώ ως βουλευτής τα θεωρώ αυτά ότι είναι τα πιο σημαντικά και για αυτά θέλω να αγωνίζομαι σχεδόν κάθε ημέρα. Για να επιλύω, έτσι θα νιώσω και νιώθω ότι επιτελώ το καθήκον μου. Ναι, τώρα, εδώ βρέθηκε μια λύση με τον πλημμυροπαθή, γιατί είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλοι στην ίδια θέση. Άρα η Θεσσαλία βρίσκεται σε ένα ειδικό καθεστώς, αλλά οι υπηρεσίες, οι ασφαλιστικοί φορείς ή άλλοι το ξεχνάνε μάλλον. Μου τηλεφώνησε προς τιμήν της, και θέλω να το πω δημόσια, η υπεύθυνη επικοινωνίας του ΕΦΚΑ, προς τιμήν της επαναλαμβάνω, και η οποία είπε ότι θα επιληφθεί του συγκεκριμένου θέματος, γιατί είναι πραγματικά όχι άδικο, είναι και παράνομο να μην του δίνουν τη σύνταξη, ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ξέρετε, κυρία Σαμακοβλή, πόσο κόσμο απασχολεί το θέμα των αποζημιώσεων, το θέμα της κρατικής αρρωγής? Ξέρετε ότι κάθε μέρα στη Λάρισα και στα χωριά και σε όλη τη Θεσσαλία μου λένε ότι έχω πάρει μόνο 3.000, τα υπόλοιπα 6 αγνοούνται, έχω πάρει μόνο αυτό το ποσό ή δεν έχω πάρει τίποτα. Γι' αυτό και ζητήσαμε, το έχουν ζητήσει και άλλοι βουλευτές. Τι ζητήσατε, κύριε Κόκαλη? Ζητήσαμε διαφάνεια. Γιατί, πώς θα γίνει αυτό? Εδώ πέρα τόσους μήνες όλοι παλεύουν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα και δεν μπορούν να την έχουν. Μπορεί τελικά να γίνει με κάποιο τρόπο? Και βέβαια μπορεί. Πώς? Με ηλεκτρονική σελίδα να καταχωρούνται τα δικαιώματα των δικαιούχων κρατικής αρρωγής και να ενημερώνεται ο πολίτης σε ποιο στάδιο είναι ο φάκελός του. Γιατί το λέω? Σήμερα που μιλάμε, εάν τηλεφωνήσει κάποιος στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να μάθει για την υπόθεση αποζημίωσής του, δεν θα το σηκώσει κανείς το τηλέφωνο. Κανείς. Να πούμε αλήθειες. Αλήθειες λέμε. Πού θα πάνε? Στα βουλευτικά γραφεία. Είναι όμως αυτό στην Ελλάδα του 2024 μας τιμάει αυτό το γεγονός? Όχι. Γι' αυτό ο πολίτης πρέπει να ξέρει στην ηλεκτρονικά πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος υπάλληλος την έχει χρεωθεί, πόσα λεφτά είναι να πάρει και πότε. Το έχετε ζητήσει? Συγκεκριμένα πράγματα. Το έχετε ζητήσει? Προχωράει? Θα γίνει? Τι σας έχουν απαντήσει? Αυτό είναι θέμα καθαρά της κυβέρνησης. Το έχουμε ζητήσει. Θα το επαναφέρουμε πάλι ως αίτημα, διότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη Θεσσαλία, επαναλαμβάνω. Το θέμα των αποζημιώσεων, γιατί εκτός από μισές αποζημιώσεις υπάρχουν και αδικίες πολλές. Πολλές, κυρία Σαμακοβλή, αδικίες. Και στο βλοχό Καρδίτσας. Στο βλοχό Καρδίτσας ένας μελισσοκόμος δεν πήρε αποζημίωση γιατί ο δορυφόρος δεν έχει εντοπίσει τα μελίσια του. Τι φταίει ο άνθρωπος? Ορίστε, προσκόμιση φωτογραφίες. Τα μελίσια υπάρχουν. Λέει, ελάτε να τα δείτε. Μάλλον... Να ερχόσασταν να τα βλέπετε μετά τις πλημμύρες. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να δικαιωθεί? Δεν πρέπει κάποιος να του πει, άνθρωπέ μου,
δικαιούσε, θα τα πάρει τότε. Άρα έχετε, δεν δικαιούσε. Ναι. Έχετε μια μεγάλη λίστα από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα με παρόμοια ζητήματα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη λίστα. Είναι και θέματα κρατικής αρρωγής, είναι και θέματα αγροτών, κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι, οι πλημμυροπαθείς. Υπάρχει μεγάλη αδικία. Δεν είναι ντροπή. Τα λέγαμε στον κύριο Αυγενάκη, δεν είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή. Ούτε ένας κτηνοτρόφος δεν έχει αντικαταστήσει το ζωικό του κεφάλαιο εδώ και 14 μήνες. Ούτε ένας. Αυτό δεν είναι ντροπή. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν και λένε ότι είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους. Πού είναι το ποσό για τις ζωοτροφές? Γιατί να μην δώσουν την ίδια αποζημίωση που δώσαν στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον, που θα δώσουν για, με αυτούς που επλήγησαν από την Πανόλη? Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία εγώ προσωπικά τα παρακολουθώ στενά κάθε μέρα και θα τα αναδεικνύω επανερχόμενος σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον για τα δίκαια αιτήματα να βρίσκουν λύσεις. Και εδώ θα είμαστε κι εμείς για να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκαλη. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα, ελάτε συνεχίζοντας να περάσουμε σε ένα ακόμη θέμα που όλους μας αφορά και έχει να κάνει με τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, τα χρωματιστά όπως πια τα γνωρίζουμε τιμολόγια, και για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε με τη Σύμβουλο Ενέργειας, την κυρία Πέννη Τσάπα, την οποία την είδατε κάπου πριν από λίγο. Πέννη Τσάπα, καλό απόγευμα. Και κεντρική παρουσιάστρια, δεν έχουμε. Σου τέριαξε το πλάνο πάντως. Δεν έχω καταλάβει ότι με βγάλετε σαν κεντρική παρουσιάστρια. Δεν πειράζει. Ακούγεται, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα χρωματιστά τιμολόγια του ρεύματος. Καταρχάς να πούμε, παραμένουν χρωματιστά? Λοιπόν, αυτό τώρα που θα πούμε δεν είναι μια επίσημη πληροφορία. Από ό,τι βλέπουμε, τα πράσινα τιμολόγια δεν είχαν και μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος δεν τα επέλεξε σχεδόν καθόλου αυτούς τους μήνες από 1η-1η του 24 που λειτουργήσαν τα 4 χρώματα. Για το λόγο αυτό ακούγεται ότι από 1η-1η του 25 δεν θα υπάρχουν τα πράσινα τιμολόγια. Δηλαδή, άρα χάνουμε ένα χρώμα. Θα υπάρχει το πράσινο. Υπόλοιπα... Χωρίς να είναι επίσημες αυτές οι πληροφορίες. Τώρα και πάλι. Πάντα, ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιες ρήτες αναπροσαρμογής σε αυτά τα προγράμματα, στα οποία τελικά ο πελάτης, μένοντας στα πράσινα τιμολόγια, αυτό δεν λειτουργήσε προς όφελός του. Έχανε. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει διαλέξει καλύτερα προγράμματα με χαμηλότερη τιμή ανακατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα έρευνα και έλεγχος. Κάθε πελάτης δεν δικαιούται, δεν μπορεί να πάρει το ίδιο πρόγραμμα. Είναι ανάλογα με την κατανάλωση που έχει, το αν έχει οικιακό ρεύμα ή επαγγελματικό ρεύμα, αν είναι φοιτητής. Υπήρχαν και κάποιες επιδοτήσεις μέσα στο καλοκαίρι κρατικές για τα οικιακά, οι οποίες βοήθησαν τους καταναλωτές μειώνοντας τις τιμές, τους τελικούς λογαριασμούς, με κάποιες εκπτώσεις. Και βλέπουμε και μία τάση όλων των καταναλωτών σε σταθερά προγράμματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εμείς μιλούμε στο γραφείο μας, αλλά και οι συναδέλφων πελάτες, μας μιλούν ότι πλέον ο καταναλωτής επιλέγει σταθερά προγράμματα για 6 μήνες ή για 12 μήνες. Πέρυσι, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, μπήκαμε όλοι στη διαδικασία να επιλέξουμε μεταξύ 4 χρωμάτων. Άρα, τώρα εσείς διαπιστώνετε ότι αλλάζουμε χρώματα, για να το πω έτσι απλά? Για να είμαι ειλικρινής, κάποιοι δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Πήγαν αυτόματα στο πράσινο. Αυτοί λοιπόν έχασαν πανηγυρικά. Όσοι έμειναν στο πράσινο. Κατά την άποψη, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και το στατιστικό τελικά αποτέλεσμα. Αυτοί που έμειναν μόνο στο πράσινο είναι ίσως εκείνοι που είναι δεν έψαξαν. Και δεν έψαξαν, ναι. Δεν μπήκαν στη διαδικασία καν να ψάξουν. Δεν έψαξαν. Υπήρχε και μία κατεύθυνση από τα κανάλια η οποία έλεγε επιλέξτε το πράσινο, και τελικά έμειναν εκεί, δεν ήθελαν να συμβουλευτούν κάποια εταιρεία, δεν ήθελαν να ενημερωθούν, έκατσαν εκεί να δούνε και τι θα γίνει τελικά, πώς θα είμαι στο πράσινο, πώς θα είναι ο λογαριασμός μου.
ο κάθε πελάτης έχει τη δική του ψυχολογία. Άρα μπορεί να αυτοί είναι οι περισσότεροι τώρα που θα αλλάξουν, που το άφησαν. Δεν... Οι περισσότεροι που θα αλλάξουν, ναι. Ήδη όσοι ήταν στο πράσινο έχουν θορυβηθεί από τους λογαριασμούς. Ναι. Γιατί ενημερωτικά πάντα όλοι όσοι μας ακούνε και πληρώνουν ρεύμα, γιατί το ρεύμα το πληρώνουμε όλοι, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το γλιτώσουμε. Έχουν δει ότι οι λογαριασμοί από Ιούλιο κυρίως, Ιούλιο, Αύγουστο και λίγο Σεπτέμβρη είναι πάρα πάρα πολύ αυξημένοι. Ο λόγος, ναι, είναι γιατί τον Ιούλιο οι ανανεώσιμες πηγές δεν λειτουργούσαν, πώς να το πω για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Για παράδειγμα, 2 μήνες το βράδυ εμείς για να κοιμηθούμε με τον παρατεταμένο καύσωνα, αναγκαστικά είχαμε ανοιχτό το κλιματιστικό. Ναι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ώρα... κατανάλωση ενέργειας. Την ώρα εκείνη, άρα, ναι, δεν υπήρχε... Οι ανανεώσιμες πηγές δεν λειτουργούσαν σωστά, δεν, ναι, απορροφούσαν σωστά μέσα στη νύχτα. Ναι. Επιπροσθέτως, όταν έχουμε πάνω από 28 βαθμούς Κελσίου, που είχαμε πάρα πολλές μέρες πάνω από 28, τα φωτοβολταϊκά δεν έχουν την ίδια απορροφητικότητα. Δεν αποδίδουν το ίδιο. Η απόδοσή τους δεν είναι το ίδιο όπως κάτω από 28 βαθμούς. Ναι. Έτσι, ως αποτέλεσμα, έχει η τιμή, η χονδρική τιμή, δηλαδή και οι εταιρείες, η τιμή που αγοράζουν οι εταιρείες, όλες, να ανέβει. Ναι. Έφτασε, για να καταλάβετε, τα 155 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή, 1.000 κιλοβατόρες ενός νοικοκυριού, έτσι, ήταν στα 155 ευρώ. Και αρχίζει να έχει μια πτωτική τάση, ναι, τον Αύγουστο και τώρα το Σεπτέμβριο, και να μιλήσουμε λίγο και με ένα νούμερο για να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούν τη διαφορά. Από 155 τον Ιούλιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 100. Δηλαδή, η πτώση είναι, είναι στο 1 τρίτο. Γιατί, ναι, ωραία μιλάμε για την αύξηση και ανέβηκε η τιμή και το ποσοστό, αλλά καλό είναι να μιλάμε και όταν πέφτει η τιμή και να είναι περίπου 35% η πτώση η οποία έχει επέλθει. Μάλιστα. Άρα είδαν αυξημένους το καλοκαίρι τους λογαριασμούς τους όσοι ήταν στο πράσινο τιμολόγιο. Και όσοι ήταν στο κίτρινο, ναι, γιατί και εκείνοι, ο μηχανισμός ο οποίος τελικά, η εξίσωση τελικά που έδινε το αποτέλεσμα προέκυπτε από τη μεσοσταθμική, ναι, δηλαδή από το μέσο όρο της τιμής. Μάλιστα. Αυτό το 155 που σας είπα είναι ο μέσος όρος, το οποίο επομένως, τώρα είναι 100. Έχοντας κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μετά την επιλογή ενός χρώματος από τα τιμολόγια, συμπερασματικά λέμε ότι οι χαμένοι βγαίνουν οι πράσινοι και οι κερδισμένοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε γενικές, ναι, πάντα γραμμές, γιατί σίγουρα σε κάθε καταναλωτή υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Αυτός που δεν έχει ένα σύμβουλο. Αυτός που δεν ενημερώνεται. Χαμένος βγαίνει αυτός που κλείνει πρόγραμμα από τηλεφωνική επικοινωνία. Θα καλέσουν στο τηλέφωνο, δεν τον ξέρουν, είναι απρόσωπη επαφή. Τον καλούν από τη χή εταιρεία. Του λένε, στέλνει τα χαρτιά του σε ένα άτομο που δεν το γνωρίζει. Είναι χαμένος. Ναι. Προχθές, για παράδειγμα, σε εμάς έτυχε ένα περιστατικό με έναν πελάτη, ο οποίος τον κάλεσαν να του πούν ότι του δίνουν 8,5 λεπτά το ρεύμα. Το οποίο δεν ήταν 8,5 λεπτά, ήταν η ονομαστική τιμή 8,5. Τελική ήταν 180, δηλαδή 0,18. Ναι, γιατί μπορεί να παρουσιαστούν όλα με πολλά έτσι, με άλλα λόγια, με, ναι, διάφορα τερτύπια και να μας μπερδέψουν, και αν δεν έχουμε τις γνώσεις. Και δεν τον βρίσκουν δεν τον άνθρωπο αυτόν έπειτα. Κάνουνε, δεν πρέπει να κάνουν αυτό το λάθος, να κλείνουν προγράμματα, είτε ενέργεια είτε τηλεπικοινωνία. Τίποτα δεν πρέπει να κλείνει ο πελάτης από το τηλέφωνο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, όλα αυτά τα call centers που υπάρχουν λειτουργούν εις βάρος του καταναλωτή. Υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχουν τα επιμέρους καταστήματα να ενημερωθεί αν δεν θέλει κάποιον σύμβουλο οι άνθρωποι που μας ακούν εδώ. Υπάρχουν και εδώ στο Βόλιο συγκεκριμένα. Σκεφτείτε ότι όλο το καλοκαίρι έγιναν τεράστιες, ήταν τεράστια η κατανάλωση της ενέργειας στα αστικά κέντρα ειδικά. Με τα μεγάλα αστικά, δηλαδή Αθήνα, ο καύσωνας εκτόξευσε την τιμή στα ύψη. Ναι. Αν υπήρχε ένας σύμβουλος, ένας άνθρωπος να απευθυνθούν, θα είχαν ηρεμήσει. Ήταν ένα παροδικό. Ναι, ήταν ένα παροδικό φαινόμενο αυτό. Και τώρα είμαστε πολύ καλά. Έρχεται ομαλοποίηση της κατάστασης. Ναι, γιατί τώρα μπροστά μας έχουμε το χειμώνα. Ναι. Και... όλοι τώρα κοιτούν και με τη θέρμανση τι θα γίνει. Μπορεί η ηλεκτρική ενέργεια σε κάποιες κατοικίες και επιχειρήσεις. Εγώ θα το έλεγα σε όσους μας ακούνε να κάνουν ένα κλειστό πρόγραμμα, ένα εξάμηνο κλειστό πρόγραμμα. Είναι Οκτώβρης. Να κλείσουν ένα προγραμματάκι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν προγράμματα κάτω από 10 λεπτά. Να κλείσει ο πελάτης την τιμή του για 6 μήνες κάτω από 10 λεπτά. Κλείνει λοιπόν την τιμή και τον Απρίλιο
Μάιο που θα ανοίξει πάλι το εξάμηνο, είμαστε πάλι εδώ να το συζητήσουμε, να δούμε πώς είναι η αγορά, να δούμε πώς είναι η τιμή, τι συμφέρει τον καταναλωτή, γιατί μπορεί να είναι φοιτητής, να μην έχει υψηλή κατανάλωση, δεν τον συμφέρει να μπει σε κάποιο σταθερό. Ναι. Τα εξετάζεται όλα αυτά κατά περίπτωση, αυτό καταλαβαίνουμε. Όπως επίσης καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι υπάρχουν λύσεις μπροστά μας, αρκεί να συμβουλευτούμε τους ειδικούς για να δούμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Να μην βλέπουμε υπέραγκους λογαριασμούς που πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν και να αποπληρώσουν, έτσι, και βρίσκονται μπροστά σε άλλες διαδικασίες μετά. Και το πέρα από το νοικοκυριό, επειδή υπήρχε κρατική επιδότηση μόνο για τα οικιακά, δυστυχώς δεν δόθηκε καμία επιδότηση για τις επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις είναι αυτές που θα πρέπει να φροντίσουν, να ενημερωθούν και να κλείσουν είτε για 6 μήνες. Εγώ δεν προτείνω για παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μικρά βήματα, σταθερά εννοώ. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε την αγορά σε 12 μήνο, οπότε να κλείσουν για 6 μήνες. Και βλέποντας και κάνοντας συνέχεια. Ναι, και το κοινωνικό τιμολόγιο που με ρώτησε η συνεργάτη σας, έχει μειωθεί ο πληθυσμός που το δικαιούται, γιατί έχουν γίνει πιο αυστηρά τα κριτήρια. Τα εισοδηματικά κυρίως. Αυτό από πότε έχει αλλάξει, από πότε αλλάζει? Εγώ ακούω πελάτες στο γραφείο πλέον που κάνουμε και την αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, έχει σταματήσει λίγο μετά το Μάιο να τους ανανεώνεται η επιδότηση αυτή του κοινωνικού τιμολογίου. Είτε είναι από εισοδηματικό κριτήριο και δικαιούνται την επιδότηση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να μην δικαιούται κάποιος ο οποίος είναι αμαία. Ανήκει σε ευπαθή ομάδα, εννοώ όχι από άποψη οικονομική ή από άποψη πολυτεχνίας. Και εκείνοι συνεχίζουν το δικαιούνται. Άρα οι αλλαγές δεν έχουν έρθει εδώ πέρα οριζόντια. Όχι, είναι μόνο στο εισοδηματικό κριτήριο. Έχει να κάνει μόνο με τα εισοδηματικά και έχουν βγει εκτός αυτών των αλλαγών ομάδες που πρέπει να συνεχίσουν να έχουν το κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτό φαίνεται προς το παρόν. Ναι, αυτό το αποφασίζει άλλος. Σε όποια εταιρεία και να βρίσκεται ο πελάτης, δικαιούται το κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι μια διαδικασία που την κάνει είτε μόνος του, είτε με κάποια βοήθεια σε κάποιο ΚΕΠ, σε κάποιο λογιστή, οποιοδήποτε μπορεί να τον βοηθήσει. Τη γνωρίζει τη διαδικασία. Απλά πλέον το εισοδηματικό κριτήριο έχει γίνει πιο αυστηρό. Έχει ανέβει. Μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο. Θα τα ξαναπούμε και πάλι όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα και θα... γιατί τώρα όσα μας είπατε είναι ενημέρωση, πληροφόρηση που κι εσείς έχετε, αλλά εδώ είμαστε να δούμε όποιες τυχόν αλλαγές. Απλά δεν είναι κάτι επίσημα ανακοινωθούν. Ακούμε ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν τα πράσινα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μάλιστα. Ακούμε επίσης ότι τα εξάμηνα μπλε προγράμματα, δηλαδή για λίγο καιρό, 6 μήνες κλείνω το πρόγραμμά μου, δεν θα είναι πια μπλε, θα είναι κίτρινα. Αν ξεκινήσω να λέω στους ανθρώπους που μας ακούνε, θα μπερδευτούν χειρότερα. Καλύτερα. Το βασικό είναι να έχουν ένα σύμβουλο ή να κάνουν μια σωστή έρευνα με βάση τις δικές τους ανάγκες και να καταλήξουν σε ένα πρόγραμμα. Τους προτείνω να κλείσουν ένα πρόγραμμα για 6 μήνες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να ξέρετε όλοι ότι θα έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Έχει πέσει η τιμή. Αυτή, ήδη δηλαδή από Αύγουστο-Σεπτέμβριο έχουμε μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Ναι. Το αέριο έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Mm-hmm. Και για το φυσικό αέριο, για όσους μας ακούνε και είναι φυσικό αέριο για να ζεσταθούν, έχει πάρα πολύ καλή τιμή τώρα για να κλείσουν κάποιο σταθερό πρόγραμμα αν ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Βλέπω δηλαδή ότι και οι πελάτες πλέον είναι ευχαριστημένοι. Έχουν σταματήσει αυτοί οι υπέρογκοι λογαριασμοί του καλοκαιριού. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχουν σύμβουλοι ενέργειας για να δίνουν κατευθύνσεις και τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε όλους. Κυρία Τσάπα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε. Κατάλληλο Γιάννου των 8 ετών. Εδώ για να συνεχίσουμε και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι λένε από τη δική τους πλευρά οι κρεοπόλες με τα όσα συμβαίνουν μετά την Πανόλη, τώρα με την Ευλογιά.
Ποιοι είναι οι φόβοι που εκφράζουν, τι ανησυχίες έχουν για τυχόν ελλείψεις που θα δημιουργηθούν στην αγορά, αλλά και για ενδεχόμενη αύξηση τιμών. Ο κύριος Ευάγγελος Ρίζος, ο πρόεδρος των Κροπολών Λάρισας, είναι εδώ μαζί μας, τον καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Ρίζο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι λέτε τώρα με την ευλογιά, με τα αυστηρά, πολύ αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους, όπως και οι κτηνοτρόφοι, έτσι και εσείς, δεν έχετε ησυχάσει τους τελευταίους μήνες, το ένα πρόβλημα μετά το άλλο, διαδοχικά. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες, και οι κτηνοτρόφοι και εμείς δεχόμαστε πλήγματα τουλάχιστον κάποιων μηνών τώρα. Και εκεί που είπαμε ότι κάπου τελειώνει το θέμα της πανόλης, έρχεται σήμερα τουλάχιστον ευνηδίως η ευλογιά. Ζούσαμε όλους αυτούς τους μήνες με προϊόντα που θα έπρεπε να έχουμε στα καταστήματά μας και δεν μπορούσαμε να τα έχουμε. Που σημαίνει ένα πλήγμα οικονομικό για τα καταστήματα, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολα ο κάθε επαγγελματίας ανταπεξέρχεται κάθε μέρα στις υποχρεώσεις που έχει. Και όλο αυτόν τον καιρό ζούμε κι εμείς με τις ζωονόσους. Είδε ένα καινούργιο πλέον, μια καινούργια οικονομική κρίση, λέγεται ζωονόσο. Προσπαθούμε να το στο μυαλό μας να το φέρουμε τουλάχιστον και να μπορούμε να το διαχειριστούμε, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεν διαχειρίζονται μόνο με το νου και με τη σκέψη. Ακριβώς. Τώρα διαβεβαιώνουν όλοι ότι πρόκειται για μία νόσο των ζώων. Διαβεβαιώνουν ρητά ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά τον άνθρωπο. Ότι δεν κινδυνεύει κανένας από την κατανάλωση κρέατος ή από παράγωγα άλλα των ζώων. Ωστόσο εσείς κύριε Ρίζο, τι είδατε τώρα που έσκασε το θέμα, που έκλεισαν οι κτηνοτροφικές μονάδες, που δεν έχουμε μετακινήσει ζώων, που έχουν κλείσει τα σφαγεία. Αυτό στους καταναλωτές από τις πρώτες και όλες μέρες πώς έχει περάσει? Τους βλέπετε πιο διστακτικούς? Ναι, στην αρχή ειδικά είναι πάρα πολύ διστακτικοί και φοβισμένοι, μπορώ να πω, παρότι ακούνε από έγκυρα χείλη ότι όντως δεν έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ναι. Παρόλα αυτά, όταν σε βομβαρδίζουν καθημερινά με άσχημες ειδήσεις, σίγουρα κάτι θα σου μείνει στο μυαλό σου και σίγουρα θα έχεις τις φοβίες σου και όταν θα πας στο κατάστημα θα επιλέξεις ένα άλλο, τουλάχιστον ένα άλλο προϊόν. Ή και σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι φοβούνται ακόμα και να αγγίξουν το κρέας. Είναι ελάχιστες βέβαια αυτές οι περιπτώσεις, ναι. Αλλά υπάρχουν και αυτές. Ναι. Τα έχετε συνηθίσει όμως εσείς αυτά να τα βλέπετε. Όταν κάτι συμβαίνει, το έχετε συνηθίσει το πώς αντιδρά ο καταναλωτής. Προσπαθείτε κι εσείς να το διαχειριστείτε. Έτσι ακριβώς προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Ξέρουμε βέβαια ότι ό,τι και να έχουμε στο κατάστημά μας τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Είμαστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό και υπεύθυνοι για ό,τι κάνουμε. Ακόμα και σήμερα που έχουμε τουλάχιστον προϊόντα μέσα αμνοερήθεια στα καταστήματά μας, γιατί ήδη έχουμε κάνει κάποιες αγορές λόγω του τριημέρου που έρχεται. Λοιπόν, είναι με την απόλυτη διασφάλιση της υγιεινής. Γιατί περνάνε από όλη την αλυσίδα, από το σφαγείο μέχρι να έρθει και στο κατάστημά μας, ναι. Από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, από τους ληπτικούς μηχανισμούς. Οπότε δεν συντρέχει κανένας λόγος. Τώρα, είχαμε τον αρμόδιο υπουργό να διαβεβαιώνει ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά εσείς τι βλέπετε? Μπορεί η αγορά να λειτουργήσει σωστά? Αν τα σφαγεία είναι κλειστά, αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα? Σίγουρα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, τουλάχιστον να μείνει στο κομμάτι των μικρών δικαστικών, αυτό που ξέρουμε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εκεί όντως, να μην επεκταθεί σε... Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Ρίζο. Κάπου αλλού, ναι. Και πιστεύω ότι όλες τις αποφάσεις που γίνονται και καραντίνα που έγινε, μ' ακούτε τώρα? Ναι, τώρα μια χαρά. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Ρίζο, συνεχίστε. Ναι. Και με τις αποφάσεις που έχουν πάρει, θεωρώ ότι και ευελπιστώ ότι αυτό σε λίγες ημέρες να ξεπεράσουμε και αυτή τη σκόπελο και να έρθουμε στην κανονικότητα. Μάλιστα. Το ευελπιστώ. Τι συμβουλεύετε, κλείνοντας, τι συμβουλεύετε εσείς ως κρεοπόλεις, τι συμβουλεύετε τους καταναλωτές, τι τους λέτε?
Τη συμβουλεύουμε τουλάχιστον ότι στα μικρά καταστήματα, τα δικά μας καταστήματα, τα παραδοσιακά κρεοπολία, να μπαίνουν άφοβα, γιατί αυτό το κρέας τουλάχιστον που δίνουμε στους καταναλωτές, που δίνουμε και στα παιδιά μας, οπότε δεν συντρέχει κανένας λόγος και καμία φοβία, γιατί υπεύθυνα πλέον αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη και τηρούμε πάντα, μα πάντα, τους κανόνες υγιεινής. Μάλιστα. Για να διασφαλίσουμε τουλάχιστον ένα πολύ υγιεινό κρέας στον κάθε καταναλωτή. Μάλιστα. Νοιάζεστε, είστε πολλά χρόνια στα πόστα σας και νοιάζεστε για το καλύτερο δυνατό για όλους τους καταναλωτές, για τους πελάτες σας, κυρίως για την ασφάλειά τους. Έτσι είναι σαν απέναντι να έχετε φίλους σας, γνωστούς σας, την οικογένειά σας. Άρα δεν θα θέτατε με κανένα τρόπο σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια οποιοδήποτε. Μα είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είμαστε οι άνθρωποι που κυκλοφορούμε κάθε μέρα μέσα στην πόλη μας. Είναι φύση αδύνατο, δηλαδή δεν θα γινόταν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με πολλή όρεξη και με πολύ μεγάλη διάθεση, το να μπορούμε να εξυπηρετούμε το καταναλωτικό μας κοινό. Οι ελλείψεις μπορεί να προκαλέσουν τώρα και κάποιες ανατιμήσεις, να έχουμε άλλη εξέλιξη στις τιμές. Προς το Πανόλι, τουλάχιστον με την Πανόλι, δεν είδαμε κάτι τέτοιο να έχουμε αυξητικές τάσεις. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή μια μικρή αύξηση, ξέρω εγώ, των 10-20 λεπτών, δεν τη θεωρώ και πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Είναι αύξηση σίγουρα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αν λήξει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σίγουρα δεν θα έχουμε αυξητικές τάσεις. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να κλείσει γρήγορα και αυτό το κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Τα λέμε αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 3 το μεσημέρι. Από όλους μας, ευχές για ένα καλό απόγευμα. Γεια και χαρά.